Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε Δευτέρα βράδυ, μετά από την απουσία της προηγούμενης Δευτέρας, είμαστε και πάλι μαζί για να συζητήσουμε ένα θέμα που είχα σκοπό να το συζητήσουμε την προηγουμένη Δευτέρα. Ήτανε περί τα μέσα Απριλίου η Παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου. Και λίγες μέρες αργότερα βέβαια η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Γιατί το βιβλίο, έχουμε πει πολλά πράγματα κατά καιρούς εδώ πέρα, έχουμε δείξει βιβλία παλιά, καινούργια, πολλά πολλά. Όμως δεν έτυχε ποτέ, δεν τα έφερε η συγκυρία, να μιλήσουμε για το παιδικό βιβλίο. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Και θα δούμε αμέσως τους λόγους που νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Απλώς λοιπόν για να σας θυμίσω, δείτε λίγο την εικόνα, για να σας θυμίσω την πρώτη εικόνα. Αυτά σας είπα είναι λίγες μέρες πριν. Τιμήθηκε λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου γενικώς. Δείτε λίγο παρακάτω την επομένη εικόνα. Τετάρτη έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Πολλές τέτοιες εκδηλώσεις έγιναν. Τελείως τυχαία αυτές εκεί που σας δείχνω, απλώς για να θυμηθείτε, είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά. Έγινε πολλής λόγος και πολλές συζητήσεις. Ας δούμε την επόμενη εικόνα για τα παραμύθια, τα οποία είναι τα βιβλία για τα μικρότερα παιδιά. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Έτσι, και τελειώνουμε με αυτήν απλώς για να θυμηθείτε περί τίνος ομιλούμε. Η μεγάλη γιορτή των κόμιξ και όλα τα σχετικά αυτά. Ας πάρουμε την εικόνα. Και παρά το ότι, όπως σας είπα, λόγω κάποιας πολύ σοβαρής, ενός πολύ σοβαρού δικαστηρίου και πολύ μεγάλου που δεν μπορούσε να αναβληθεί και ήταν 9 η ώρα το πρωί πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δεν έγινε η εκπομπή της προηγουμένης Δευτέρας για να βρεθώ από βραδύς στην πόλη αυτή του δικαστηρίου. Νομίζω δεν πρέπει να χαθεί η ημέρα αυτή, γιατί για το παιδικό βιβλίο μιλώντας πάντα. Ξέρετε κάτι, θεωρώ, βεβαίως εννοείται ότι δεν έχω ειδικές γνώσεις στην παιδική ψυχολογία και τα λοιπά, ή στην κοινωνιολογία. Νομίζω όμως, γι' αυτό το θέτω και που την κρίση σας, νομίζω όμως ότι ένας βασικότατος παράγοντας της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού είναι το βιβλίο, τα παιδικά αναγνώσματα. Γιατί μέσα από αυτά τα βιβλία κάνει την πρώτη του γνωριμία με τον κόσμο, με τον έξω κόσμο, τον κόσμο που είναι έξω από το σπίτι του καταρχάς, αν είναι πολύ μικρό παιδί ή και μεγαλύτερο παιδί να είναι, έξω και πέρα από τον κόσμο των δικών του εμπειριών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό σε εκείνη τη διαδικασία που την ονομάζουμε κοινωνικοποίηση του παιδιού, δηλαδή σταδιακή και μάλλον ομαλή ένταξη του παιδιού μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και θα δείτε τώρα, θα δούμε μαζί βέβαια, βιβλία τα οποία μπορεί να τα ξεχάσατε με το πέρασμα του χρόνου, των δεκαετιών κτλ. Μπορεί να τα ξεχάσατε, αλλά τώρα που θα τα ξαναδούμε μαζί, θα δείτε και θα συμφωνήσετε, νομίζω, θα φανεί στην επικοινωνία μας, ότι και σας συγκίνησαν αυτά και θα σας συγκινήσουν αυτά που θα δούμε τώρα, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, θα δείτε και νομίζω θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς, πως θα αναγνωρίσετε σε αυτά κάποιους ακριβώς μηχανισμούς κοινωνικοποίησής σας. Όλα αυτά που λέμε αργότερα, το γυμνάσιο, το λύκειο, τα πανεπιστήμια, τα μεταπτυχιακά, όλα αυτά λοιπόν, τα διδακτορικά, όλα αυτά συμβάλλουν και αυτά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνα όμως τα οποία καταλυτικότερα συμβάλλουν είναι τα βιβλία των μικρών μας χρόνων. Θα έχετε ακούσει την έκφραση ότι το παιδί είναι τάμπουλα ράζα, δηλαδή ένας άγραφος πίνακας. Ενώ το μεγαλύτερο, ο φοιτητής, ο μεταπτυχιακός και όλα αυτά τα οποία προσθέτουμε όλοι μας μετά στις γνώσεις μας και στην προσωπικότητά μας, δεν γράφονται πάνω σε μια τάμπουλα ράζα, γράφονται πάνω σε μια τάμπουλα, ήδη σε έναν πίνακα δηλαδή, ήδη διαμορφωμένο. Γι' αυτό νομίζω αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Και να πούμε το αυτονόητο, ότι τα παραμύθια, τα παιδικά, οι διηγήσεις αυτές ανάγονται και στην αρχαιότητα. Βέβαια σήμερα δεν θα μείνουμε στην αρχαιότητα, ούτε καν θα αναφερθούμε στην αρχαιότητα,
γιατί και εκεί είναι τόσο πολύ το υλικό και τόσο ενδιαφέρον που θα μέναμε εκεί πέρα. Απλώς έτσι διηγηματικά, όπως λέμε, να το πούμε, ότι από τότε ακόμα, πολύ δε περισσότερο στα βυζαντινά χρόνια, στα χρόνια που έχουμε ακόμα πιο σαφείς ιστορικές καταγραφές, η παιδική ιστορία, το παιδικό παραμύθι, η διήγηση, θυμάστε το αυτό επαιδιόφραστος διήγηση, τα παλιά αυτά συγγράμματα, στα οποία δεν θα μείνουμε, εκτός αν κάνουμε κάποια άλλη φορά κάποια ειδικότερη εκπομπή. Πάντα λοιπόν, οι κοινωνίες πάντοτε από τα αρχαία χρόνια δέχονταν δύο πράγματα απαραίτητα για το παιδί. Παρά το ότι δεν ήταν ανεπτυγμένες τότε οι σχετικές επιστήμες, ψυχολογίες, κοινωνιολογίες και τα σχετικά, δέχονταν δηλαδή το παιχνίδι ως απαραίτητο στοιχείο, ως απαραίτητη παράμετρο της παιδικής ηλικίας. Παρένθεση, δεν υπάρχει μουσείο στη χώρα μας και ενδεχομένως και παντού βέβαια, που να μην έχει ένα τμήμα ή εν πάση περιπτώσει διάσπαρτα παιχνίδια της αρχαιότητος ή των μέσων χρόνων, παιδικά. Και η δεύτερη αυτή παράμετρος είναι ακριβώς το παραμύθι, η μυθιστορία, το βιβλίο, όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται σχεδόν με την εμφάνιση της ιστορικής καταγραφής της ανθρώπινης παρουσίας. Βέβαια, στη χώρα μας τώρα, για να έρθουμε γρήγορα στα κάπως νεότερα κτλ., στη χώρα μας αντανάκλαση στο παιδικό βιβλίο είχε και η περίφημη και περιβόητη διαμάχη περί των γλωσσικών. Θα θυμάστε για πάρα πολλά χρόνια τις έρηδες, τις αντιδικίες, τις αντεγκλήσεις, τα δικαστήρια, τις διαδηλώσεις για το γλωσσικό ζήτημα. Πώς πρέπει να μιλάμε, πώς πρέπει να γράφουμε και τα σχετικά. Και ήρθε μια περίοδος, υπήρξε μια περίοδος σύγχυσης, όπου θεωρεί το περίπου υποχρεωτικό να γράφει κανείς την καθαρεύουσα και ήταν εκ των πραγμάτων βέβαια περίπου υποχρεωτικό να ομιλεί κανείς στη δημοτική. Και τότε ήταν που λέχθηκε από κάποιον ότι η ελληνική γλώσσα έχει μια ιδιομορφία που δεν την έχει καμιά γλώσσα του κόσμου, με την αρνητική βέβαια έννοια. Οι Έλληνες, είπε αυτός ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης, οι Έλληνες ντρέπονται να γράψουν όπως μιλούν και ντρέπονται να μιλήσουν όπως γράφουν. Βέβαια, τα πράγματα κάπου ισορρόπησαν. Σήμερα μόνο θεωρητική εξέχει αυτή η διαμάχη, αλλά επηρέασε κάποτε και αυτό που σας λέω τώρα, τα παιδικά παιχνίδια, τα παιδικά μυθιστορήματα, τα παιδικά παραμύθια. Και έτσι εντελώς ενδεικτικά, εντελώς ένα μόνο ακούστε, που κι εγώ απορώ αν αυτά, αν αυτά συγκινούσαν τα παιδιά. Και για το κλασικό, για την κλασική εικόνα ή το κλασικό μοτίβο του χελιδόνιου που πετάει, που έρχεται από το καλοκαίρι, την άνοιξη, που επιστρέφει, που φεύγει το χειμώνα και όλα αυτά τα σχετικά. Ακούστε λοιπόν. Και αν καταλάβετε και πολλά πράγματα, θα είναι θαύμα. Ήλθε χελιδόν, καλάς ώρας άγουσα, καλούς εν αυτούς. Καλά χρόνια, καλές εποχές είναι, γιατί ήρθαν τα χελιδόνια. Επιγαστέρα λευκά, επινότα μέλαινα. Η γαστέρα είναι η κοιλιά. Στην κοιλιά άσπρα και στην πλάτη μαύρα. Τα χελιδονάκια τώρα. Άνοιγε την θύραν χελιδόνι. Ούγαρ γέρονται σε σμέν, αλλά παιδεία. Έλα στο σπίτι μας, έμπα χελιδόνι. Γιατί δεν είμαστε γέροντες, είμαστε παιδιά. Και συνεχίζει και συνεχίζει. Αυτό το ποίημα, το οποίο τραγουδιόταν, το τραγουδάκι αυτό τραγουδιόταν ακόμα και στις αρχές, στα τέλη τέλος πάντων του 19ου αιώνα και στις αρχές ίσως του 20ου, πώς μπορούσε να συγκινήσει τα παιδιά όταν λέγανε «εσμέν, ούγαρ γέροντες εσμέν, αλλά παιδεία». Βέβαια, πολύ γρήγορα στη στροφή του αιώνα, σας είπα δεν θα μείνουμε στα παλιά, ερχόμαστε κατευθείαν στη στροφή, στην αρχή του 20ου αιώνα, πολύ γρήγορα, με το Βυζίνο άρχισαν κάποια προσπάθεια η οποία ευδοκίμησε αμέσως η παιδική λογοτεχνία πια, είτε ήταν ποιήση, είτε βιβλία κτλ., να εκφράζεται στη δημοτική. Ας πούμε, για παράδειγμα, αμέσως μετά από αυτό που σας διάβασα, το περίπου, να μην πω ακατανόητο, το περίπου δυσνόητο για τα παιδιά, για ακούστε ένα από τα πρώτα στη δημοτική για τα παιδάκια, ενός Αλέξανδρου Κατακουζινού, ο οποίος δεν είναι και τόσο πολύ γνωστός, αν ανατρέξετε βέβαια σε
μεγάλες καλές εγκυκλοπαίδες, θα τον δείτε. Αλλά κοιτάξτε πώς, τι διαφορά έχει αυτό που θα ακούσετε τώρα από αυτό το κατανόητο που ακούσαμε πριν. Ακούστε. Λουλουδίζει δάφνη και πορτοκαλιά. Εις το δάσος ψάλουν τα μικρά πουλιά. Υψηλά στο δέντρο κτίζουν μια φωλιά. Κτίζουν παλατάκι τα μικρά πουλιά. Μέσα στο παλατάκι, μέσα στη φωλιά, ήσυχα κοιμούνται δυο μικρά πουλιά. Βλέπετε δηλαδή πόσο, βέβαια σήμερα ακούγεται αυτονόητη αυτή η γλώσσα, αλλά για τότε ήταν μια μεγάλη τομή. Και το δεύτερο, ή ο δεύτερος τέλος πάντων, ήταν ο γνωστότερος από τον Κατακουζινό, ο Αλέξανδρος Πάλης, το οποίο το όνομα προφανώς είναι γνωστό. Και ακούστε πώς περιγράφει μετά τα αρχαία αυτά ποίηματα, κοιτάξτε πώς περιγράφει μια χαριτωμένη εικόνα, ένα κοριτσάκι που τραβάει, που κρατάει την κούκλα της και από πίσω τραβάει και το γατάκι της. Με τι καμάρι περπατεί, την κούκλα της κρατώντας και με ένα σπάγκο το γατί ξοπίσω της τραβώντας. Κοντά στην πόρτα σταματά πριν πάει παραπέρα και τα πουλιά της χαιρετά με μια της καλημέρα. Καλημερούδια σας πουλιά, καλημερούδια χίνα, την κούκλα λένε τριανταφυλιά και το γατί ψιψίνα. Και αν με ρωτάτε και για πού νωρίς τι τάχα βγήκα, πάω να προφτάσω τον παππού που με φιλεύει σίκα. Όταν λοιπόν σε γραπτό κείμενο εμφανίζονται οι λέξεις καλημερούδια, αυτές που λέμε σήμερα τρυφερά κτλ, ήταν ένα μεγάλο βήμα προς την απλοποίηση όλων αυτών των λογοτεχνικών, ας πούμε, δημιουργημάτων. Και για να δούμε έτσι και οπτικά λίγο, και οπτικά, κοιτάξτε ακόμα από αυτήν την εποχή για την οποία σας μιλώ, κοιτάξτε λίγο την επομένη εικόνα. Ας περάσουμε αυτήν την επομένη, ας την περάσουμε αυτή, θα δούμε μετά γι' αυτό. Κοιτάξτε, παιδικά δραμάτια και κωμωδίε παραφρασθέντα υπό Αριστοτέλους Κουρτίδου με τα 20 και μια εικόνων εν Αθήνας και τα λοιπά 1887. Παιδικά δραμάτια και κωμωδίε. Επιτέλεσαν και αυτά κάποιο σκοπό εκείνα τα χρόνια, αλλά ακριβώς ήταν στη στροφή, όπως σας λέω, του αιώνα, που εγκαταλειπόταν σιγά σιγά αυτή η γλώσσα και ιδίως, όπως για δείτε και το επόμενο, των χρόνων εκείνων, η μικρά αλόπιξ, είναι Αλέπου φυσικά, και άλλα διηγήματα. Από τους τίτλους ακόμα, καταλαβαίνετε πώς θα ήταν και εκείνη η γλώσσα. Όμως, από τα πρώτα, ας πάρουμε την εικόνα, όμως από τα πρώτα βιβλία που αντικατέστησαν αυτά, τουλάχιστον γλωσσικά, δείτε επίσης ένα των χρόνων εκείνων, αλλά δείτε το Παπουτσωμένος Γάτος. Ο Παπουτσωμένος Γάτος, λοιπόν, παραμύθι δια τα καλά παιδεία. Πιστεύω το διαβάζαν όλα τα παιδεία και καλά να μην ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Παπουτσωμένος Γάτος ήταν το παραμύθι για τα καλά παιδεία. Εκείνος επίσης, στον οποίον πολλά οφείλει η παιδική λογοτεχνία, είναι, να δούμε λίγο παραπέρα, είναι ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος ποιητής και συγγραφέας, λογοτέχνης, ο οποίος έγραψε και τα Χελιδόνια, ένα από τα πρώτα αναγνωστικά παρένθεση, ας πάρουμε την εικόνα, παρένθεση, τότε δεν θα μείνουμε σε αυτό, απλώς να το ξέρετε, τότε εκείνα τα χρόνια είχε ανακύψει και μια μεγάλη διαμάχη περί τα αναγνωστικά, πώς πρέπει να γράφονται, δεν τα λέγανε αναγνωστικά όπως τα λέγαμε εμείς οι νεότεροι μετά, τα λέγανε αλφαβητάρια, πώς πρέπει να γράφονται, σε ποια γλώσσα και τι να περιλαμβάνουν τα αλφαβητάρια. Τέλος πάντων, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου ήταν ο πρώτος που έγραψε τα Ψηλά Βουνά, ένα θρυλικό, το πρώτο στη ζωντανή γλώσσα που καταλάβαιναν τότε τα παιδιά. Αλλά επειδή δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τα αλφαβητάρια, που είναι επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα, θα το επαναφέρουμε κάποια άλλη στιγμούλα. Έγραψε όμως, όχι σχολικό, αλλά σε εκείνη η χρήση των παιδιών, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Έγραψε όμως τα Χελιδόνια, ποίηματα δηλαδή, για τα παιδιά. Και μάλιστα ορισμένα από αυτά μελοποιήθηκαν με μουσική του πολύ γνωστού του συνθέτη, του Λαμπελέτ. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Όπως είπαμε προηγουμένως, ένας εκ των μεγάλων λογοτεχνών και στην παιδική λογοτεχνία ήταν ο Βυζινός, ο Γιώργος Βυζινός, ο οποίος είναι αυτός, και πρωτοεμφανίστηκε σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία
με ένα κλασικό πια για τα παιδιά των τότε χρόνων, αυτό δεν έφτασε μέχρι τις μέρες μας τόσο πολύ γνωστό, είναι αυτό που θα δείτε τώρα στην επόμενη εικόνα, μάλλον στην επόμενη, αυτό εδώ πέρα. Ο Τρομάρας, ένα δίηγημα δηλαδή παιδικό, γραμμένο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σας είπα και σε αυτή τη γλώσσα. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα και να θυμίσουμε τώρα, να αναφερθούμε σε ένα όνομα που όλοι το ξέρουν και φαντάζομαι και όσα χρόνια αν περάσουν από σήμερα θα είναι στα χείλη όλων σε σχέση με την παιδική λογοτεχνία. Είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Ο οποίος Γρηγόριος Ξενόπουλος, ας δούμε την επόμενη εικόνα, αυτός είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος πολύ γραφότατος ήταν, μέχρι και θεατρικά έργα έγραψε και πολλά άλλα. Όμως έμεινε στην ιστορία, έμεινε στις παιδικές ψυχές των τότε παιδιών, μετέπειτα ενηλίκων, αλλά και στις μνήμες και θα παραμείνει ίσως εσαΐ, ας πάρουμε την εικόνα, από ένα περιοδικό που έβγαζε, το οποίο λεγόταν «Διάπλαση των παιδών». Και υποθέτω ότι σήμερα, όχι μόνο οι τηλεθεατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή, αλλά μπορώ να πω, ίσως και με κάποιαν ελαφράν βέβαια υπερβολή, ότι δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει Έλληνας σήμερα που να μην έχει ακούσει την λέξη ή τη φράση «Διάπλαση των παιδών». Αυτό το περιοδικό, το οποίο εξέθρεψε γενναίες γενναιών παιδιών πάρα πολλά χρόνια, στο οποίο από τα πρώτα χρόνια του, όχι, από τα πρώτα ήταν ένας Νικόλαος Παπαδόπουλος, αμέσως όμως από τα πρώτα χρόνια ανέλαβε την αρχισυνταξία, τη διεύθυνση κτλ. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Κάποια στιγμή, ίσως και την επόμενη εκπομπή, να δούμε τώρα πώς θα, ίσως και την επόμενη, θα μιλήσουμε για ένα παρεμφερές θέμα εξίσου ενδιαφέρον, με αυτό ακριβώς που μιλάμε τώρα, για τα παιδικά περιοδικά. Η διάπλαση λοιπόν των παιδών τυπικά εντάσσεται στην κατηγορία περιοδικά. Θα δούμε όμως πολύ σύντομα, γιατί απλώς θα την αναφέρουμε σήμερα και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτήν. Η διάπλαση λοιπόν των παιδών ήταν ένα περιοδικό που έβγαινε στις αρχές του προηγουμένου αιώνα και κάθε χρόνο δενόταν τα περιοδικά σε τόμους. Όπως γίνεται και σήμερα με πολλά περιοδικά. Αυτή η διάπλαση είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα τα πούμε, όπως σας είπα, όταν μιλήσουμε για τα περιοδικά. Να δούμε λίγο την πρώτη εικόνα για να καταλάβετε και οπτικά πώς βρίσκονται αυτά. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτή είναι η διάπλαση των παιδών, ο τόμος, για κοιτάξτε, εικονογραφημένο περιοδικό για παιδιά και εφήβους και, για παιδιά, εφήβους και νεάνιδας, ιδρυθέν εν έτη 1879. Αυτό λοιπόν που βλέπετε, ας πάρουμε την εικόνα, γιατί χωρίς δική μου υπετιότητα είναι όπως το είδατε, αυτός εδώ είναι ο πρωτότυπος τόμος της διάπλασης των παιδών του 1913. Που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους τους τόμους, αλλά και αυτός. Δείτε λίγο την επομένη εικόνα. Στην επομένη εικόνα είναι το ίδιο, ο τόμος ολόκληρος της διάπλασης των παιδών, ενδεικτικά σας τα δείχνω αυτά, του 1927. Δείτε λίγο στην επομένη εικόνα, να δούμε λίγο την επομένη εικόνα. Εδώ, να δείτε το, ας το δούμε και από εδώ, παίρνοντας την εικόνα από την οθόνη. Ναι, ας το δούμε λοιπόν και από εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα-ένα τα περιοδικά όλων αυτών των χρόνων. Και σας βεβαιώνω ότι αυτά τα περιοδικά είναι θησαυρός γνώσεων. Για μας βέβαια τους επιγενωμένους, όχι με την έννοια του να μάθουμε κάτι που, γιατί και οι επιστήμες ξεπεράστηκαν από εκείνα τα χρόνια και όλα τα δεδομένα, τα ιστορικά κτλ. Αλλά για τα παιδιά των χρόνων εκείνων, των προπολεμικών, ήταν ένας θησαυρός και θα σας πω στη συνέχεια ή κάποια άλλη στιγμούλα το γιατί. Αλλά εκείνο να σας πω και ένα περίεργο, ίσως βέβαια επιστρέψουμε που σας είπα σε αυτά, να σας πω και ένα περίεργο. Καμιά φορά διαβάζοντας κανείς όλα αυτά τα παλιά, τα περιοδικά, βρίσκει και πράγματα μέσα αναπάντεχα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αναπάντεχα. Εδώ
Ας το δούμε πρώτα από εκεί, γιατί φαίνεται καλύτερα από την οθόνη. Εδώ, ας δούμε πρώτα αυτό λοιπόν που φάνηκε στην οθόνη. Γιατί λοιπόν δείχνουμε την διάπλαση ενώ είναι περιοδικό και δεν είναι βιβλίο? Για τον εξής λόγο. Βλέποντας εσείς αυτό εκεί πέρα, προσέξτε στην πρώτη στήλη, στις πρώτες δύο στήλες, εκεί που λέει «Διετής διακοπέ», μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν. Γιατί σας το δείχνω αυτό? Γιατί η διάπλαση των παιδών λοιπόν, και για να δικαιολογήσουμε το γιατί το βλέπουμε τώρα εν μέσω των βιβλίων, η διάπλαση των παιδών ήταν το πρώτο περιοδικό που άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα σε συνέχειες. Αυτό δηλαδή που μετέπειτα ήταν το βιβλίο του Ιουλίου Βέρν, εδώ άρχισε να δημοσιεύεται σε συνέχειες. Ήταν λοιπόν η πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας αυτού του είδους της λογοτεχνίας. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Στην οποία επόμενη εικόνα βλέπετε το θαυμαστό ταξίδι, το σπουδαίο αυτό βιβλίο, το πασίγνωστο της Έλμας Λάγκερλεφ, το οποίο και εδώ αρχίζει να γράφεται σε συνέχειες. Πολύ αργότερα από τον Νίκο, νομίζω, Φέξη. Τέλος πάντων, δημοσιεύτηκε, έγινε βιβλίο αυτό. Και επειδή σας είπα προηγουμένως, για να φύγουμε τώρα από τη διάπλαση, γιατί είπαμε δεν θα μείνουμε στα περιοδικά, για να φύγουμε από τη διάπλαση, ας πάρουμε την εικόνα. Επίσης, για να δούμε το παράξενο που σας λέω, η διάπλαση των παιδών είχε αρχίσει και εκείνο το σύστημα που μετέπειτα το υιοθέτησαν και μεταγενέστερα περιοδικά, των διαγωνισμών, αλλά τι διαγωνισμών? Απλών, για τα παιδιά, για τα παιδάκια που παίρναν και ήταν συνδρομητές στη διάπλαση. Δηλαδή, τι διαγωνισμός? Ένα ένιγμα, ας πούμε. Και ποιος θα βρει, ποιο παιδάκι θα βρει, ποιο παιδί θα βρει τη λύση του ενίγματος. Μια ακροστοιχίδα. Θυμάστε παλαιότερη τι ήταν οι ακροστοιχίδες, τα περιοδικά. Ερωτήσεις εγκυκλοπαιδικές. Κάτι τέτοια, σε κάθε τεύχος είχε μια τέτοια στήλη. Και όποιο παιδί έβρισκε την απάντηση, στο επόμενο τεύχος έστελνε τη φωτογραφία του και το όνομά του και το δημοσίευε η εφημερίδα. Το δημοσίευε το περιοδικό. Στον τόμο λοιπόν του 1940, διαβάζοντας, ψάχνοντας κάτι τελείως για άλλη, για μια ομιλία κάπου αλλού, τέλος πάντων, τελείως άσχετο με αυτά που λέμε τώρα, πέφτα πάνω και τι βλέπω, λέτε. Ξέροντας αυτούς τους διαγωνισμούς, βλέπω, ας δούμε την επόμενη εικόνα, κάποια στιγμή λοιπόν, σε αυτό το τεύχος της διαπλάσεως, σε αυτό το τεύχος, το οποίο είναι της 11ης Μαΐου του 1940, θα πείτε γιατί λέμε τώρα και ποιος πάνε το βρήκε πού, από την ώρα που θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ας το πούμε και αυτό. 11 Μαΐου του 1940 λοιπόν, ας δούμε την επόμενη εικόνα. Είχε γίνει λοιπόν κάποιος παιδικός διαγωνισμός με κάποιο ένιγμα κτλ. Και δημοσιεύει τις φωτογραφίες αυτών που κέρδισαν. Των παιδιών, 2, 4, 5 από ό,τι βλέπω νέοι, που κέρδισαν και βρήκαν την απάντηση στο ένιγμα. Ας πάρουμε την εικόνα. Να κάνουμε ένα άλμα τώρα, μισού αιώνα, τι μισού αιώνα. 40, 50, 80 χρόνων. Λοιπόν, όλοι ξέρουν, όλοι, και νομικοί να μην είναι, οι νομικοί εννοείται πολύ καλύτερα από όλους, ξέρουν τον πασίγνωστο καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, δεν ζει πια, τον Αριστόβουλο Μάνηση. Για δείτε τον. Τον θυμάστε. Βέβαια, οι νομικοί πολύ καλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του κατά καιρούς γίνονται. Και έμεινε ιστορική κάποια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή δύσκολη για το Πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, ο Αριστόβουλος Μάνησης. Ο λεγόμενος, ας πάρουμε την εικόνα, ο χαρακτηριζόμενος πατέρας των συνταγματολόγων της Ελλάδος. Ίσως και τον ίδιο αν ρωτούσαμε, να μην θυμόταν ίσως, γιατί το όνομά του πια σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα, βιβλία, φωτογραφίες του ένα το άλλο. Αν του ρωτούσε κανείς ποια ήταν η πρώτη δημόσια παρουσίασή του, ίσως και ο ίδιος να μην θυμόταν ότι ήταν στη διάπλαση των παιδών, έχοντας κερδίσει έναν διαγωνισμό ενίγματος. Με ψευδόνυμο, πώς τα λέγανε τότε τα παιδιά. Είδατε την προηγούμενη εικόνα του Μάνηση? Αν μπορούν οι τεχνικοί μας να τους παρακαλέσω για ένα δευτερόλεπτο να γυρίσουμε να την ξαναδείτε. Δείτε την εικόνα του Μάνηση. Αυτή. Δείτε την εικόνα
του παιδιού που κέρδισε το ένιγμα, που βρήκε το ένιγμα. Το βλέπετε? Και κοιτάξτε κάτω στην τελευταία σειρά, όπως βλέπετε, αφού λέει τα ονόματα Ιωάννα Τάδε και ξέρω εγώ τι, Αριστόβουλος Μάνεσης. Με το ψευδώνυμο Στέφανος της Δόξας. Ο νεαρός λοιπόν Αριστόβουλος Μάνεσης, με ψευδώνυμο, βρήκε το ένιγμα, τη λύση, και δημοσίευσε το 1940 στις 11 Μαΐου τη φωτογραφία του, η διάπλαση των παιδών. Τέλος πάντων, σας είπα και άλλα πάρα πολλά είναι χαριτωμένα σε αυτά τα βιβλία, τα παλιά και τα περιοδικά, αλλά όχι τώρα αυτή τη στιγμή αφού μιλάμε για άλλο θέμα. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική εικόνα της διάπλασης. Μετά πια, από εδώ και πέρα ίσως θυμούνται και κάποιοι που είναι θεατών, από εδώ και πέρα, τη δεκαετία του 60 και μετά δηλαδή, ας δούμε την επόμενη εικόνα και δεν θα μείνουμε καθόλου σε αυτά. Διάπλαση των παιδών ήταν πια χρωματιστή, είχε εφευρεθεί η λιθογραφία, η έγχρωμη. Αυτή να πούμε, ξεχνάω και πώς τη λένε. Πάντως γινόταν έγχρωμη η διάπλαση των παιδών και άρχισε να μοιάζει με τα άλλα περιοδικά μέχρι ότου σταμάτησε. Στη δεκαετία του 60 σταμάτησε. Πανερχόμενος τώρα στα αφεαυτών βιβλία, τα αυθεντικά βιβλία, πολλές εκδόσεις λοιπόν, πολλές εκδόσεις αναφέρονταν σε αυτό το ίδιο το βιβλίο χωρίς κάποια ειδικότερο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο αυτό που. Το καλό μου βιβλίο, βλέπετε, ένας εκδοτικός οίκος που δεν υπάρχει πια, εκδόσεις Νίκη, όπου με εύληπτο τρόπο, με κατανοητό, με ελκυστικό τρόπο, περνάει στα παιδιά η ιδέα της αγάπης προς το βιβλίο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το παιχνίδι, η μπάλα, ξέρω εγώ τι, οι κούκλες και όλα αυτά μόνον, είναι και το βιβλίο κάποια στιγμή. Αλλά το περνάνε με έναν τρόπο τόσο καλό, τόσο ήπιο, που το παιδί το αγαπάει, δεν αντιδρά σε αυτό το πράγμα, όπως δείτε και την επόμενη εικόνα. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Παρεμφερεί με αυτό που λέμε το καλό μου το βιβλίο. Βλέπετε το καλό μου βιβλίο, νεότερη έκδοση από εκδοτικό οίκο που υπάρχει σήμερα ακόμα. Λοιπόν, λέγαμε πριν, ας την πάρουμε αυτήν. Συγγνώμη. Λέγαμε πριν ότι η κοινωνικοποίηση του παιδιού αρχίζει από την πολύ μικρή ηλικία. Και ακόμα μέσα από εικόνες οι οποίες είναι προσιτές στο παιδί, σαν παραμύθι, αρχίζοντας από τη μυθοπλασία, ας πούμε, φαντάζομαι δεν υπάρχει παιδί, αγόρι, κορίτσι, που να μην είδε ή να μην διάβασε ή να μην είδε στο κουκλοθέατρο, από εδώ από εκεί, για δείτε τα κλασικά αυτά, για δείτε την κοκκινοσκουφίτσα, για δείτε και την επομένη επίσης την κοκκινοσκουφίτσα, πράγματα δηλαδή τα οποία τα θυμούνται όλοι. Όμως, ας πάρουμε την εικόνα, όμως πολλά από εκείνα τα βιβλία, δεν θα δούμε τα πολλά, θα δούμε ένα μόνο, δύο κτλ. Τεχνιέντος, το τεχνιέντος βέβαια με την καλή έννοια του όρου, περνούσε στα παιδάκια, εμπροκειμένο τώρα στα κοριτσάκια, μια που μιλάμε για αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, η μικρή μαμά. Ας πάρουμε την εικόνα, όπου, θα έχετε, βέβαια, ξέρετε και ξέρουμε όλοι πως τα κοριτσάκια σε μικρή ηλικία έλκονται περισσότερο από τις κούκλες, από αυτά, όπου εκεί, χωρίς ίσως, προφανώς όχι ίσως, να μην καταλαβαίνουν και τα παιδιά, είναι η πρώτη εκδήλωση του μητρικού αισθήματος. Δηλαδή η μάνα δείχνει την αγάπη της στο κοριτσάκι αυτό και το κοριτσάκι, μιμούμενο αυτή τη συμπεριφορά, δείχνει την μητρική της, εντός εισαγωγικών πια μητρική, στην κούκλα της, στο παιδάκι. Γι' αυτό λοιπόν πολλά από τα βιβλία αυτά, δείτε πάλι έτσι ενδεικτικά ένα-δυο, θυμάστε αυτό, δίνω την κούκλα μου. Μάλλον με συγχωρείτε, ήθελα να πω και θυμάστε αυτό το συγκεκριμένο, θυμάστε αυτή τη σειρά του είδους αυτών των βιβλίων, όπου τα παιδιά, τα κοριτσάκια μαθαίνανε και προφανώς να δίνουν ένα παιδάκι. Δίνοντας την κούκλα μαθαίνεις να δίνεις ένα παιδάκι. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Το φυλαχτό της μάνας, δηλαδή η μυθοποίηση της μάνας ότι έχοντας την ευχή της ή το φυλαχτό της και τα παιδιά και τα λοιπά, το παιδί ήταν άτρωτο στην συνεχεία ζωή του. Δείτε την επόμενη. Πάρα πολλές φορές δείτε την επόμενη. Τα αδερφάκια. Αυτό είναι από μια άλλη σειρά πάλι που οι παλιότεροι θα τη θυμούνται. Τα βιβλία της θείας Λένας. Η θεία Λένα ήταν η Αντιγόνη Μεταξά. Θα μιλήσουμε αν προλάβουμε δύο λόγια για αυτήν, η οποία ενώ ήταν πάρα πολύ γνωστή στο ραδιόφωνο, είχε βγάλει ελάχιστα, λίγα βιβλία είχε εκδώσει. Στο ραδιόφωνο έκανε αυτή μια ραδιοφωνική εκπομπή κάθε πρωί με τον τίτλο
της ραδιοφωνικής που είχε πρωτοβγεί τότε το ραδιόφωνο, η Θεία Λένα στα μικρά παιδιά. Ήταν 9 η ώρα το πρωί αυτή η εκπομπή και κάθε πρωί δεν υπήρχε παιδάκι στην Ελλάδα που να μην έτρεχε στο ραδιόφωνο, παιδιά δηλαδή, προφανώς προσχολικής ηλικίας, γιατί ήταν ώρα του σχολείου αυτή, που να μην καθόταν να παρακολουθήσει αυτή την εκπομπή. Όπως τα κλασικά και διδακτικά ταυτόχρονα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, απλώς για να τα θυμηθούμε, γιατί αυτά τα θυμάστε προφανέστατα, όπως και την επόμενη, όπου, ας δούμε και την επόμενη εικόνα, όπου μέσα, να εδώ βλέπετε σταχτοπούτα στο αυτό, ακούγεται βέβαια και είναι προφανώς παραμύθι, είναι μυθοπλασία, όμως, ας πάρουμε την εικόνα, όμως, τι μαθαίνει, τι περνάει στο παιδάκι μέσα από αυτήν τη σταχτοπούτας, περνάει ότι πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές στη ζωή νικάει, θριαμβεύει η καλοσύνη, η ποιότητα, η πρότητα, ενώ τιμωρείται η κακία. Θυμάστε τις άλλες υποψήφιες πριγκίπισσες και τα λοιπά, τι κακία εξεδήλωναν. Αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο είναι ένα παραμύθι. Όμως αν κανείς καλοεξετάσει τι μένει στο παιδί από αυτό το παραμύθι, μένουν ακριβώς αυτές οι θετικές, ας πούμε, εικόνες για την κοινωνία. Θα μου πείτε τώρα, ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Προφανώς το παιδί πρέπει να μάθει το σωστό και το δίκαιο και από εκεί και πέρα το τι θα συναντήσει στη ζωή του είναι πραγματικά μια άλλη ιστορία, άξια συζήτησης. Δείτε λίγο και τα πασίγνωστα αυτά, τα επόμενα. Δείτε και τα επόμενα ένα-δυο, στα οποία επίσης δεν θα μείνουμε. Ιστορίες οι οποίες, με τις οποίες μάλλον μεγάλωσαν, προχώρησαν τα μικρά παιδιά, γιατί και την επομένη, αυτά ήταν παιδιά της μικρής ηλικίας. Δείτε και αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν αργότερα στην επόμενη εικόνα, μεταφέρθηκαν αργότερα στο κουκλοθέατρο, θυμάστε, ο Κλούβιος και η Σουβλίτσα και τα λοιπά, όπου, δείτε και την επόμενη εικόνα, όπου σε αυτά τα βιβλία και σε αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν βέβαια και στο κουκλοθέατρο, δείτε και την επόμενη εικόνα, αυτό, η ώρα του παιδιού, είναι επίσης μια παραγωγή, να βλέπετε πάνω, Αντιγόνης Μεταξά, είναι μια επίσης ραδιοφωνική παραγωγή η οποία μεταφέρθηκε και έγινε παιδικό βιβλίο, όπως και το επόμενο, δείτε και το επόμενο, όπου είναι φανερό πια παραμύθια της Θείας Λένας, που συνοδεύεται αυτό και από εκείνους τους παλιούς δίσκους των χρόνων εκείνων, των 45 στροφών, που το έβαζε κανείς, ήταν η πρώτη φορά που πολύ αργότερα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ακουγόταν παραμύθι από δίσκο του pick-up. Pick-up λεγόταν τότε αυτό και αυτό ήταν μαγικό για τα παιδιά της εποχής εκείνης. Όπως δείτε και το επόμενο, βλέπετε κόκκινη κλωστή δεμένη, η αρχή δηλαδή του παραμυθιού, όπου εδώ ακριβώς περιλαμβάνονται ένα σωρό παραμύθια. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Βλέπετε η περήφανη κούκλα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που δείξαμε προηγουμένως κυρίως για την κοινωνικοποίηση του κοριτσιού. Και όλα αυτά, ας πάρουμε την εικόνα, όλα αυτά τα παραμύθια είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι και όταν λέμε 5-6-10 δείχνουμε, εκατοντάδες είναι αυτά. Ή στο πέρασμα των χρόνων μήπως είναι και χιλιάδες. Όλα αυτά λοιπόν, τα εκατοντάδες ή τα χιλιάδες, είχαν έναν άξονα, μια σπονδυλική στήλη που τα διέτρεχε όλα, που ήταν αυτό που είπαμε πριν για ένα συγκεκριμένο, ότι πάντοτε θριάμβευε το καλό. Και πάντοτε ο πονηρός, ο κακός, ο πολυμήχανος με την κακή έννοια κτλ., πάντοτε βρισκόταν έξω από το, ή τραυματιζόταν, σκοτωνόταν, πάντως γλίτωνε πάντοτε ο καλός. Και τα πρώτα χρόνια εκείνα για τα οποία μιλάμε, ίσως βέβαια τα σημερινά παιδιά ή κάποια από αυτά να ακούν τη σημερινή εκπομπή, να τους φαίνονται τελείως απίστευτα τα πράγματα, γιατί σήμερα με τα ίντερνετ και με τα τέτοια, ό,τι θέλεις πατάς και ό,τι θέλεις βρίσκεις σε ένα δευτερόλεπτο. Εκείνα όμως τα χρόνια ήταν μυθοποιημένο και ένα άλλο είδος παραμυθιού, το οποίο αποτυπώθηκε και αυτό σε βιβλία που θα δούμε τώρα, ήταν το παραμύθι που προερχόταν από τη γιαγιά προεχόντως και δευτερευόντως από τον παππού. Γιατί? Για δύο λόγους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες εκείνα τα χρόνια μέναν στο σπίτι πια λόγω ηλικίας, πρώτον. Και δεύτερον, ακριβώς λόγω ηλικίας είχαν και συσσωρευμένη εμπειρία. Είχαν λοιπόν το χρόνο
και την εμπειρία να ασχολούνται με τα παιδιά της οικογένειας όταν οι μεγαλύτεροι πηγαίναν στη δουλειά, πηγαίναν στο χωράφι, στα αγροτικά μέρη κτλ. Δείτε λοιπόν, αποτυπώθηκαν λοιπόν κάποια από αυτά και πολύ σωστά, γιατί αυτά σήμερα έχουν και λαογραφική. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, όπου εννοείται βέβαια ακόμα υπήρχε το Μαγκάλι. Αυτό είναι μια από τις, ίσως και η πρώτη έκδοση γύρω από το Μαγκάλι, παραμύθια δηλαδή της γιαγιάς που υποτίθεται μαζεύονται τα παιδιά, μάλλον όχι, τα χρόνια έτσι γινόταν εκείνα, δεν υπήρχαν αυτά ηλεκτρικά καλοριφέρ, δεν υπήρχε τίποτα, θερμαίνονταν οι άνθρωποι γύρω από το Μαγκάλι και η γιαγιά με τη ζέστη και τα λοιπά τους έλεγε τα παραμύθια. Όπως και η επόμενη εικόνα, δείτε την επόμενη, επίσης η γιαγιά γύρω από το Μαγκάλι επίσης. Το Μαγκάλι βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο το δείχνει εδώ πέρα, ήταν πολύ μικρότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει γύρω από τη ζέστη. Αλλά όπως είπαμε, κατεξαίρεσεν, δείτε και την επόμενη εικόνα. Η γιαγιά λοιπόν λέει ιστορίες, αλλά δείτε και την επόμενη. Κατεξαίρεσεν λοιπόν στου παππού τα γόνατα, γιατί όπως είπαμε συνήθως οι γιαγιάδες λέγανε τα παραμύθια. Μια από τις παλιές αυτές εκδόσεις είναι στου παππού τα γόνατα. Ας πάρουμε την εικόνα και να πούμε εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σας περνούσε απαρατήρητο, αλλά γι' αυτό ήταν και πιο σημαντικό. Υπήρχε τότε μια τεράστια παιδική λογοτεχνία, τεράστια στον αριθμό, η οποία προέτρεπε ή δημιουργούσε στα παιδιά την αγάπη στα ζώα. Μέσα από παραμυθάκια, όπως λέμε, μέσα από ιστορίες, μέσα ακριβώς από το παιδικό βιβλίο. Πάρα πολλά, με μια πρόχειρη έτσι έρευνα που έκανα, χωρίς αξιώσεις τώρα στατιστικής, επιστημονικής, είδα ότι οι περισσότερες παιδικές ιστορίες που αποπνέουν αυτή την αγάπη προς το περιβάλλον, προς τους ανθρώπους, προς οτιδήποτε, είναι γραμμένες για ζώα. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είναι η φανερή εικόνα μιας προσπάθειας να αγαπήσουν τα παιδιά και τα ζώα, τα πλάσματα αυτά του ζωικού βασιλείου. Δείτε λίγο, λίγο παρακάτω. Βλέπετε, οι φίλοι μας τα ζώα. Ενώ ταυτόχρονα, παρόμοια χρονικά κοντά δηλαδή με αυτή την έκδοση, ήτανε και δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, και η μύθη του Λαφοντέν, μεταφρασμένη εννοείται στα ελληνικά, γιατί μιλάμε τώρα, ενώ ήταν παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, όπως καταλαβαίνετε, εστιάζουμε, δεν μπορεί να μιλήσουμε για την παγκόσμια αυτή, εστιάζουμε στα ελληνικά αυτά. Λοιπόν, ενώ είναι Γάλλος ο Λαφοντέν, είναι από τις πρώτες μεταφράσεις τέτοιου είδους βιβλίων με ζώα στα ελληνικά. Όπως πολύ νωρίς μεταφράστηκαν και οι μύθοι, οι γνωστοί μύθοι του Εσώπου. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε, ένα από τα παλιά βιβλία ήταν ο Πρασινοσκούφης, δηλαδή ένα παιδάκι με πράσινο σκουφάκι, το οποίο ζούσε με ζώα, αλλά ζούσε με μια σχέση αγαπητική, ας πούμε, με μεγάλα ζώα, τα οποία το πρόσεχαν το παιδί, και αν κάποια άλλα ζώα επιχειρούσαν να επιτεθούν στο παιδάκι, αυτή είναι η πρώτη έκδοση βέβαια, τα άλλα ζώα το σώζαν το παιδί, δηλαδή μια σχέση έτσι αμφίδρομης αγάπης. Και η νεότερη έκδοση του Πρασίνου Σκούφη, αυτή είναι η πρώτη βέβαια, η νεότερη έκδοση είναι αυτό που θα δείτε τώρα, αυτή εδώ πέρα, όπου βλέπετε, αυτό, να εδώ φαίνεται καθαρότερα, το παιδάκι αυτό, το οποίο και μέσα στα χιόνια και μέσα στο δάσος και μέσα στις ζούγκλες, δεν το πείραζαν τα ζώα, παρά μόνο το περιέθαλπαν, το κοίταζαν και τα επαφήσαν, ο Πρασίνου Σκούφης. Μένοντας λίγο στα ζώα για να καταλάβετε αυτό το πνεύμα, δείτε την επόμενη εικόνα. Να δείτε πόσα είναι. Το τρελό λαγουδάκι. Βλέπετε με πόση τρυφερότητα και με πόση προσπαθούν να κάνουν το παιδί να αγαπήσει τα ζώα. Δείτε την επόμενη. Ο λαγός, η αρκούδα και ο γεροχειμώνας. Πώς χορεύουν τα ζωάκια, πώς είναι αγκαλιασμένα με τον άνθρωπο, τον γεροπαππού που είναι ο γεροχειμώνας, χαρούμενα με τον άνθρωπο. Δείτε την επόμενη εικόνα. Ο Μπικ και ο Ντικ, τα δύο σκυλάκια, τα οποία πάλι αγκαλιά με το παιδάκι. Τρέχει το ένα το σκυλάκι πίσω, το άλλο το έχει αγκαλιά. Και πάλι είδατε τι λέει, βιβλίο για καλά παιδάκια. Δείτε την επόμενη. Ο Ντίνος, ο κουτός αλέπαρος. Αυτός, βλέπετε τώρα το ποντικάκι. Το ποντικάκι, η σερβίρη, η κοτούλα κάθεται και πλέκει. Ο άλλος, ο οποίος ίσως είναι αρχηγός της οικογένειας, διαβάζει εφημερίδα.
Δείτε την άλλη εικόνα. Δηλαδή μια προσομοίωση της ανθρώπινης. Ντίνος ο Ψιψίνος που το παιδάκι. Ο Ντίνος και ο Ψιψίνος, συγγνώμη. Ντίνος είναι το παιδάκι και παίζει με τα παιχνίδια του και έχει βάλει στο παιχνίδι και το γάτο του σπιτιού. Δείτε την επόμενη. Το άταχτο γατάκι. Αυτή ήταν μια σειρά πολύ επιτυχημένη τότε. Το άταχτο γατάκι. Τέλος πάντων, που έκανε πολλά κατορθώματα και σε άλλο βιβλίο. Δείτε την επόμενη. Ο Βάτραχος που βαριέται. Αυτό επίσης είναι, αυτό ξαναβγήκε βέβαια. Αυτή είναι η πρώτη του έκδοση. Και η γνωστή φράση που λέμε σήμερα καμιά φορά, η Μάγια, δείτε λίγο την άλλη. Η Μάγια η Μέλισσα, ήταν μια Μέλισσα που τη λέγανε Μάγια. Του ξανασυνάντησα εγώ αυτό το όνομα πολύ αργότερα, θα σας πω μετά. Για δείτε την επόμενη. Το άταχτο γατί. Όλες τα ταξίδια της φορτώνουν στα γατάκια, επειδή είναι πιο ζωηρά, πιο παιχνιδιάρικα, πιο αυτά. Η νιουνιού, το άτακτο γατί. Για κοιτάξτε το επόμενο. Το πονηρό παπί. Ο πλίτς πλίτς, της ίδιας δηλαδή σειράς. Για δείτε το επόμενο, αν τα θυμάστε από αυτή τη σειρά. Το κουτό κουνέλι. Για δείτε την άλλη. Η γκρινιάρα κατσίκα. Δείτε την επόμενη. Με τα ειδώνη και τα λοιπά. Όλα αυτά, ας την πάρουμε αυτή την εικόνα και ας σταματήσουμε αυτά, γιατί όπως σας είπα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και χιλιάδες αυτά τα βιβλία τα παιδικά στην Ελλάδα και παγκοσμίως ίσως, γιατί πολλά από αυτά δεν θα προλάβουμε τώρα να πούμε, είναι μετάφραση και άλλων βιβλίων ξένων, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε στην Ελλάδα που το λέμε με βεβαιότητα, όλα λοιπόν αυτά τα βιβλία προέτρεπαν τα παιδιά στην αγάπη στα ζώα. Και ίσως έχοντας διαβάσει ένα παιδί αυτά τα βιβλία, δεν θα χρειαζόταν να του πει κανείς, να του κάνει διδασκαλία ότι πρέπει να αγαπάς τα ζώα και δεν πρέπει να τα κυνηγάς και δεν πρέπει να τα σκοτώνεις για ψυχαγωγία και όλα αυτά που λέμε μεγαλύτεροι σε άλλους. Ίσως το παιδί από μόνο του να είχε πια αυτή την αγάπη. Και μάλιστα έβλεπα σε ένα παλιό, στο οποίο θα επανέλθουμε όταν μιλήσουμε για τα περιοδικά, τα παλιά. Έβλεπα σε ένα παλιό περιοδικό. Έβγαινε και βγαίνει και τώρα, αλλά ίσως δεν είναι γνωστό από πότε, από το 1959. Έβγαινε ένα περιοδικό στη Γαλλία, το Τεντέν ή ο Τεντέν. Τον ξέρετε αυτόν τον Τεντέν, γιατί χρόνια ολόκληρα μέχρι τώρα βγαίνει αυτό το περιοδικό, για το οποίο θα πω, αυτό είναι έκδοση, ενώ βγαίνει από το 59, αυτό είναι, για να δω λίγο την ημερομηνία, αυτό είναι το 61, Δεκέμβριος του 61, όπου μάλλον σε αυτό ή στο επόμενο, τέλος πάντων, ή σε αυτό ή στο επόμενο, αυτά είναι όλα τα, όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος του Τεντέν, της δεκαετίας του 60, και θα σας πω μετά πώς βρέθηκαν αυτά. Γιατί αυτά είναι απολύτως δισεύρετα. Τέλος πάντων, σε αυτό λοιπόν το περιοδικό δημοσιεύεται ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που σας είπα, πώς και στην Ευρώπη αυτή την αγάπη προς τα ζώα, προς τη φύση κτλ. Δημοσιεύεται και μια εικόνα, αυτή εδώ πέρα, ενός λαγού, να το ο λαγός, ο οποίος τι κάνει, προσέξτε τώρα. Τι κάνει αυτός ο λαγός? Για να δούμε. Κρατάει ένα κυνηγητικό όπλο, μια καραμπίνα, καπνίζει πίπα και μέσα στο σακούλι αυτό που βάζουν οι κυνηγοί τα διάφορα θυράματα, αν το προσέξετε, έχει ένα μικρό άνθρωπο. Βλέπετε, το κεφάλι από τη μια μεριά και τα πόδια από την άλλη μεριά του σακούλιου. Δηλαδή ο κυνηγός είναι ο λαγός σε αυτό το παιδικό περιοδικό. Και γράφει εκεί πέρα, δεξιά σε αυτή τη λεζάντα, λοιπόν, για να δούμε τι γράφει. Έχει κερδίσει λοιπόν το θύραμα, καπνίζοντας και μια ωραία πίπα, και με έναν μικρό άνθρωπο μέσα στη θήκη, στην κυνηγητική του θήκη. Τι ικανοποίηση, και άλλες satisfaction, τι ικανοποίηση, αφού ο λαγός δεν γύρισε άπρακτος από το κυνήγι. Δηλαδή είναι μια συγκλονιστική για τα παιδικά μάτια εικόνα, όπου
φαίνεται τι θα γινόταν εάν ο λαγός ήταν ο κυνηγός και ο άνθρωπος το θύραμα. Δηλαδή πώς το βλέπετε αυτό τόσο προκλητικό, τόσο σκληρό, τόσο, είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα κυνηγώντας τα ζώα τάχα για ψυχαγωγία. Αυτό λοιπόν είναι το περιοδικό, το παμπάλαιο περιοδικό, σας λέω, του 1960. Και τόσο, ας την πάρουμε την εικόνα, τόσο τότε, πολύ μικρό παιδί ήμουνα, που όταν το είδα αυτό, αυτή τη φωτογραφία, μου εντυπώθηκε στη μνήμη και μου μείνε, ενώ εκατοντάδες άρθρα που έχω διαβάσει για την καταδίωξη των ζώων, για το βασανισμό των ζώων, για το κυνήγι, για όλα αυτά, κάποια από τα εκατοντάδες, ίσως κάνα δυο τα θυμάμαι, τα άλλα δεν τα θυμάμαι, αυτή η φωτογραφία μου έμεινε στη μνήμη και φαντάζομαι ότι όπως έμεινε στη δική μου μνήμη την παιδική, έτσι έμεινε και σε πολλών άλλων παιδιών το πόσο άσχημα θα ήταν και πόσο άσχημα είναι τώρα που ο άνθρωπος καταβασανίζει τα ζώα, τα σκοτώνει, τα κάνει για το γούστο του, για αθλητισμό και για τέτοια. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή στο Τεντέν, το παλιό, όταν μιλήσουμε, σας είπα, για τα παιδικά περιοδικά, θα επανέλθουμε. Γιατί και εδώ, όπως σας είπα, στη διάπλαση των παιδών, και εδώ έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αν κανείς αναδειχθεί σελίδα-σελίδα, και αυτό το περιοδικό, το παλιό βέβαια, του 60, το Τεντέν, που το έγραφε ο ένας Κοσινή, ο οποίος πέθανε νέος, αλλά σε ηλικία 50 τόσων χρόνων πέθανε ο Κοσινή. Το έγραφε με έναν Σαμπέ, σκητσογράφο, αλλά συνεχίστηκε από άλλους μετά. Τέλος πάντων. Φεύγοντας τώρα από την παιδική λογοτεχνία, που ήταν και λίγο μυθοπλασία, λίγο παραμύθι, λίγο, να έρθουμε λίγο, όσο προλάβουμε, που θα προλάβουμε μάλλον, στα μεγαλύτερα παιδιά. Ξέρετε κάτι, όλοι μας, άλλος λιγότερο βέβαια, άλλος περισσότερο, ίσως όχι τώρα τα τελευταία δύσκολα χρόνια, αλλά όλα τα υπόλοιπα χρόνια, όλοι μας λοιπόν έχουμε ταξιδέψει. Άλλος πιο μακριά, πιο κοντά, πιο λίγες φορές, πιο πολλές, αλλά μια εικόνα του εξωτερικού πια όλοι μας έχουμε. Και αυτό διευκολύνθηκε για τα αεροπλάνα, τα μέσα συγκοινωνίας. Το πρώτο μας όμως, ο πρώτος μας γύρος του κόσμου, τα πρώτα μας ταξίδια, ούτε με αεροπλάνα έγιναν, των μεγαλύτερων πια παιδιών, όταν τελειώσαμε και το δημοτικό, και εσείς και όλοι, ούτε με τα αεροπλάνα έγιναν, ούτε με τα τρένα, ούτε με τίποτα όπως έγιναν αργότερα. Έγιναν με τι? Με τον Ιούλιο Βέρν. Ο Ιούλιος Βέρν ήταν αυτός που μας ταξίδεψε σε όλη τη γη, σε όλα τα μέρη του κόσμου σχεδόν. Μόνο για να θυμηθείτε ενδεικτικά, δείτε λίγο ενδεικτικά, θυμάστε, όχι, θα σας πω μετά γι' αυτό. Ας το πάρουμε προς στιγμήν και να δούμε την επομένη, θα επανέλθουμε σε αυτά. Για κοιτάξτε τώρα, τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραντ, θυμάστε αυτές τις εκδόσεις, αυτά τα βιβλία, ας δούμε και την επόμενη για να θυμηθείτε, και Ραμπάνο Πεισματάρης και τα λοιπά, είναι πάρα πολλά. Θυμάστε, ας πάρουμε την εικόνα και ας το δούμε, θυμάστε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Ιουλίου Βέρν. Αυτή η σειρά ήταν ανεκτίμητη. Και επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, και για να εντυπωθεί στη μνήμη, αλλά ίσως και κάποιοι δεν είδαν από την αρχή την εκπομπή, μην κοιτάζετε και μην σταθμίζετε ότι σήμερα με ένα κουμπί, με δύο κουμπιά στο λάπτοπ, πίσω αυτό να πούμε, βλέπουμε όποιο μέρος της γης θέλουμε μπροστά μας, ό,τι ώρα το θέλουμε, μέρα, νύχτα, μεσάνυχτα. Μιλάμε για μια εποχή, σας λέω, που ούτε τα οικονομικά υπήρχαν, αλλά ούτε ενδεχόμαστε αεροπλάνα και τα δρομολόγια αυτά. Αυτά λοιπόν τα βιβλία, αυτή η σειρά που είδατε, συγγνώμη, ανάποδα σας το δείξα, αυτή η σειρά που είδατε είναι αυτή που μας ταξίδεψε στα νιάτα μας, στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας μάλλον, σε όλη τη γη. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια αυτή η σειρά μας ταξίδεψε, όπως την θυμάστε πολύ καλά, και αν προλάβουμε μάλλον, θα δούμε κι άλλα. Αλλά πριν δούμε τα άλλα, να θυμηθούμε ότι δεν ήταν αυτά, μια που μιλάμε έτσι να συνδεθούμε και μετά, δεν ήταν αυτά η πρώτη σειρά του Ιουλίου Βέρν, που την προλάβατε όλοι όσοι έχετε μια ηλικία περίπου γύρω, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη από τον ομιλούντα, αλλά ας δούμε λίγο την επομένη εικόνα μάλλον. Οι πρώτες εκδόσεις λοιπόν ήταν, για κοιτάξτε τι λέει, η βιβλιοθήκη Ιουλίου Βέρν. Τύχε τριών Ρώσων και τριών Άγγλων.
Αυτά λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα, όπως δείτε και την επόμενη εικόνα, αυτό λοιπόν ήταν, βλέπετε, Ιουλίου Βέρν, η Ανταρσία. Από τις παλιότερες, από τις πρώτες εκδόσεις των βιβλίων του πολυγραφότατου αυτού συγγραφέα, δείτε την επομένη. Αυτά προφανέστατα δεν τα πρόλαβε κανένας από εμάς, ούτε κι εσείς που βλέπετε, ακόμα και αν είστε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες κάποιοι. Αυτές είναι οι πρώτες εκδόσεις, ο Λαχνός, ο υπαριθμό 9672. Βλέπετε πάνω, η βιβλιοθήκη Ιουλίου Βέρν. Αυτές είναι των πρώτων, οι πρώτες εκδόσεις. Όπως και αυτή που βλέπετε τώρα, επίσης από την ίδια σειρά των αρχών του προηγουμένου αιώνα, τα 500 εκατομμύρια της Βεγούμ. Αυτό είναι ένα γνωστό βέβαια, το οποίο επανεξεδόθη, όπως και όλα βέβαια. Μετά απλώς σας δείχνω τις πρώτες εκδόσεις για ιστορικούς λόγους, όπως σας είπα, δεν τις προλάβαμε εμείς. Δείτε λίγο την επομένη, ας πούμε, για τα 500 εκατομμύρια της Μεγκούμ, η αμέσως της Μεγκούμ, που και αυτό σας φαίνεται παλιό, αλλά αυτό είναι η αμέσως επομένη έκδοση. Βλέπετε, τα 500 εκατομμύρια είναι η αμέσως επομένη έκδοση. Σε αυτή λοιπόν την έκδοση, του εκδοτικού οίκου Σιδέρη, παμπάλια βέβαια έκδοση, εκεί βγήκανε επίσης, πριν από εκείνα τα κόκκινα που σας έδειξα, που τα προλάβαμε εμείς, σε αυτή λοιπόν την έκδοση βγήκανε επίσης πολλά, όπως αυτό, τα κλασικά, 20.000 λεύγε υπό την θάλασσα. Αυτό, παίρνοντας την εικόνα βέβαια, ας πάρουμε την εικόνα, λένε πολλοί και είναι σωστό ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, με τα σχέδια που σώθηκαν, τα ξέρετε βέβαια, τα τεχνικά κτλ, κτλ, είχε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα που θα γινόταν στο μέλλον. Ήταν και άριστος μηχανικός δηλαδή. Πιστεύω κάτι παρόμοιο, ίσως σε μικρότερο βαθμό, γιατί ο Ιούλιος Βέρν δεν μας άφησε σχέδια λεπτομερέστατα τεχνικά όπως άφησε ο Νταβίντσι. Σε κάποιο λοιπόν μικρότερο βαθμό, αυτό συνέβαινε και με τον Ιούλιο Βέρν. Ας πούμε, όλα αυτά, 20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα κτλ, περιγράφουν, ειδικά αυτό τώρα που είπαμε, περιγράφει υποβρύχιες δραστηριότητες, οι οποίες δεν γινόταν τα χρόνια εκείνα, γίναν τα επόμενα. Γίναν τα επόμενα. Βέβαια, όχι τα πολλά επόμενα όπως από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι που γίνανε μετά δύο αιώνες, αλλά όμως πάντως τα χρόνια του δεν υπήρχαν αυτά. Και θυμάστε οι παλιότεροι τι μαγεία αισθανόμασταν όταν διαβάζαμε εκείνα για τον πλοίαρχο Νέμο, για το ναυτίλο, για πράγματα τα οποία, ας πούμε, μας μάθαιναν και πράγματα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Για κοιτάξτε. Από της γης εις την Σελήνην. Ένα βιβλίο επίσης του Ιουλίου Βέρν, το οποίο μας δίδαξε, τα οποία βιβλία απνευστή διαβάζαμε, και περιέγραφε ένα ταξίδι στη Σελήνη, το οποίο ταξίδι μετά 50 χρόνια έγινε. Έγινε. Βεβαίως δεν το περιέγραφε με τις τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες ήξερε η NASA και η Αμερική και δεν ξέρω τι άλλα. Αλλά η σύλληψη, η θεωρητική σύλληψη ήταν αυτή. Όπως και περιγραφές μακρινών, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, περιγραφές μακρινών χωρών, που όχι μόνο για εκείνα τα χρόνια, αλλά και για τα επόμενα, ήταν τελείως απίθανο να τις δούμε από κοντά ή να τις γνωρίσουμε. Σας λέω τώρα, ίσως πολύ αργότερα κάποιοι να μπόρεσαν. Για δείτε λίγο. Εμέλαινε, μέλας θα πει μαύρο στα αρχαία. Μέλαινα είναι η μαύρη, το θηλυκό. Εμέλαινε είναι πληθυντικός του επιθέτου αυτού. Εμέλαινε Ινδίε. Οι μαύρες Ινδίες. Και από το διάστημα, από το διάστημα με το ταξίδι στη Σελήνη, από τα βάθη των ωκεανών με τον ναυτίλο και τον πλοίαρχο Νέμο, στα βάθη της στεριάς. Πράγματα που σχεδιάζονται, δεν ξέρω αν θα γίνουν ποτέ. Δείτε λίγο. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Νεότερες βέβαια εκδόσεις. Και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, για δείτε την επόμενη εικόνα. Άστε με την επόμενη εικόνα, ο γύρος του κόσμου. Δηλαδή, υπό την σύλληψη, υπό το εφεύρημα κάποιων οι οποίοι για κάποιους λόγους έπρεπε να γυρίσουν τον κόσμο, μαζί με αυτούς γυρνούσαμε κι εμείς ολόκληρο τον κόσμο. Και οι περισσότερες πληροφορίες
οι περισσότερες πληροφορίες ήταν σωστές. Δεν ήταν δηλαδή, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, δεν ήταν το σενάριο, ας πούμε, της ιστορίας ήταν φανταστικό φυσικά. Όμως, οι περιγραφές των τόπων, οι περιγραφές κυρίως των εθήμων, των ηθών, τόπων μακρινών και άγνωστων σε εμάς, ήταν σωστά και αληθινά. Πολύ αργότερα βέβαια το καταλάβαμε, εκείνα τα χρόνια τα διαβάζαμε εμείς ως ανεπιφύλακτος ορθά. Και ήταν ορθά, και ήταν ορθά. Ας πούμε, δείτε λίγο από τον Κάφκασο στο Πεκίνο. Πού εκείνα τα χρόνια να σκεφτούμε εμείς μόνοι μας τι συμβαίνει στον Κάφκασο και τι συμβαίνει στο Πεκίνο και πώς πας από τον Κάφκασο στο Πεκίνο. Βέβαια, το ταξιδιωτικό έντυπο, το ταξιδιωτικό βιβλίο είχε εμφανιστεί και στην Ελλάδα. Όχι, δεν εννοώ, σαν παιδικό βιβλίο εννοώ, όχι, γιατί στην Ελλάδα είχαν εμφανιστεί πολύ πιο μπροστά και σας είχα μιλήσει γι' αυτό, περιγραφές περί ηγητών ακόμα και από την Τουρκοκρατία. Όχι αυτό, γιατί αυτό απευθυνόταν κυρίως σε μεγάλους. Αλλά η παιδική ταξιδιωτική λογοτεχνία είχε εμφανιστεί και λίγο, αρκετά πιο μπροστά και δείτε ένα, κοιτάξτε, αυτό είναι μετάφραση βέβαια, Πέτρος ο ομιλητής, μέλλον να αρχίσει τα περιγεωγραφίας διηγήματα. Αυτός λοιπόν είναι ένα γαλλικό βιβλίο λοιπόν, αγγλικό βιβλίο, το οποίο επιγράφεται στο πρωτότυπο του στην αγγλική Peter Parley. Parley το μεταφράζει εκεί πέρα ο εκδότης ο Έλληνας, ο ομιλητής. Εγώ θα το έλεγα με μια λέξη που την λέγανε οι παλιοί. Πέτρος ο παραμυθάς θα το έλεγα εγώ. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Και πριν το πάρουμε, διαβάστε λίγο κάτω και το εξώφυλλο τι λέει. Αυτός φαίνεται είχε σε κάποια από τα ταξίδια του είχε τραυματιστεί και είχε πρόβλημα στο πόδι, γι' αυτό το έχει και τεντωμένο σε ένα σκαμνάκι το πόδι του. Αλλά τι λέει στα παιδιά. Προσέχετε παιδεία. Εάν μου χτυπήσετε εις τον πόδα, δεν θέλω σας υπήν άλλην ιστορίαν. Προειδοποιεί λοιπόν τα παιδιά, τα οποία είναι απρόσεκτα, προφανώς, φωνακλάδικα κτλ. Προσέξτε να μην με χτυπήσετε κατά λάθος το πόδι, δεν θα σας πω άλλη ιστορία. Ο Πέτρος, ο ομιλητής λοιπόν, ο παραμυθάς που τον λέω, όπως δείτε και την επόμενη εικόνα, επίσης ελαφρώς μεταγενέστερη, με περιγραφές ταξιδίων. Ας πάρουμε την εικόνα, λοιπόν, και αυτό το οποίο μετέφρασε τότε ο εκδότης Πέτρος, ο ομιλητής, που σας λέω εγώ Πέτρος, ο παραμυθάς. Τι γινόταν τα παλιά χρόνια, ίσως πολύ μεγάλη στην ηλικία να το πρόλαβαν αυτό, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές βέβαια και είναι απολύτως αληθές. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολα τα ταξίδια και πολυδάπανα και χρειαζόταν πολύς χρόνος με την άμαξα, με το άλογο, ακόμα παλιότερα με τα πόδια βέβαια, όταν ένας πήγαινε ταξίδι και γύριζε μετά από εβδομάδες στο χωριό του, ήταν περίπου υποχρεωτικό, έθιμο να το πω. Κάποια στιγμή μαζεύονταν στο σπίτι του, εκτός από τους οικείους του, μαζεύονταν και οι γείτονες, μαζεύονταν οι χωριανοί, και άρχιζε αυτός να τους λέει τι είδε, τι θαυμαστά πράγματα και τι μεγάλα πράγματα είδε στην πολιτεία. Γιατί συνήθως το ταξίδι εκείνα τα χρόνια γινόταν στις μεγάλες πολιτείες για να δει κάποιος κάτι καλύτερο, ή κάποιον γιατρό, ή να βρει την τύχη του, ή κάποια δουλειά να κάνει. Πάντως σε μεγαλύτερες πολιτείες. Γυρνώντας λοιπόν στο χωριό, μαζεύονταν όλοι οι χωριανοί και άρχιζε αυτός να λέει. Όμως, όσο έλεγε αυτός και οι συγχωριανοί του τον άκουγαν και χινότες, αυτό είναι μια μετοχή πανάρχια που αναφέρεται σε αυτά τα περιστατικά, και χινότες θα πει, και χινός θα πει με ανοιχτό το στόμα, από το χένο που είναι. Τον άκουγαν λοιπόν με ανοιχτό το στόμα οι χωριανοί, φαίνεται αυτός έμπαινε στον πειρασμό να βάζει και κάποια λατοπίπερα που δεν είχαν συμβεί, να διανθίζει τη δίγηση και με κάποια φανταστικά περιστατικά που τα κατέβαζε από το νου του, και από ένα σημείο και μετά όλη η ιστορία γινόταν παραμύθι. Και αυτοί λοιπόν ήταν παραμυθάδες. Οι παραμυθάδες. Και γι' αυτό νομίζω, γιατί και στα ελληνικά δεν υπάρχει, όταν ένας διηγείται στα παιδιά ιστορίες, μπορεί η ακριβολόγος μετάφραση να είναι Πέτρος ο ομιλητής, αλλά το ακούσατε ποτέ να λέμε στην Ελλάδα ομιλητής για ένα που λέει παραμύθια στα παιδιά? Για ένα που σε μια επιστημονική εκδήλωση λέμε σήμερα ομιλητής, ο τάδε συνέδριο θα είναι ο τάδε, εκεί το λέμε.
Αλλά εδώ λοιπόν, πιο σωστή θα ήταν για να το συνδέσουμε με τη λαογραφία, με αυτά που σας λέω, ήταν Πέτρος ο Παραμυθάς. Και έλεγε αυτά τα παραμύθια. Επίσης, μεγάλη προσφορά και μεγάλο όφελος είχαν τα παιδιά των χρόνων εκείνων, των προ-ιντερνετικών βέβαια χρόνων, τεράστια είχανε, γιατί ερχόταν σε επαφή μέσω της παιδικής αυτής λογοτεχνίας, μέσω του παιδικού βιβλίου, ερχόταν λοιπόν σε επαφή με κλασικά έργα, έργα μεγάλων συγγραφέων, τα οποία πια έμειναν και είναι κλασικά, με τα οποία αλλιώς είτε δεν θα έρχονταν ποτέ σε επαφή, γιατί πιο παιδί 10 και 12 χρονών και 13 θα άνοιγε να διαβάσει τώρα έναν κλασικό συγγραφέα, είτε θα έρχονταν σε επαφή σε πολύ μεγάλη ηλικία, σε μεγαλύτερη τέλος πάντων ηλικία, αν το βρίσκαν αυτό το βιβλίο και αν κάποιος τους το επιδείκνυε, πράγματα δηλαδή που μάλλον θα οδηγούσαν στο να μην μάθουν ποτέ. Γνώρισαν λοιπόν, πήγα να πω γνωρίσαμε, γιατί και γνωρίσαμε, να βάζα και τον εαυτό μου, δεν θα ήταν λάθος. Γνωρίζαμε λοιπόν εκείνα τα χρόνια της παιδικής αυτής, της εφηβικής αυτής λογοτεχνίας του παιδικού βιβλίου, τον Ντίκενς, ποιος θα ήξερε, ποιο παιδί θα ήξερε, τον Κάρολο Ντίκενς, στον Όλιβερ Τουίστ. Γνωρίσαμε λοιπόν τον Μπάρνετ στο Μικρό Λόρδο. Δείτε λίγο. Γνωρίσαμε τον, για κοιτάξτε, τον Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο, ο οποίος, τον Ροβινσόνα Κρούσο. Αυτό είναι του Ντεφό, ενός άλλου μεγάλου. Α, νομίζω το λέει κιόλας. Δανιέλ, το έχει και εξελινισμένο τέλος πάντων. Ντάνιελ Ντεφόε, Ροβινσόν Κρούσο. Ποιος δεν ξέρει τώρα το Ροβινσόνα Κρούσο. Ποιο παιδί δεν διάβασε. Αλλά ποιος, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι παιδικές εκδόσεις, δείτε λίγο, ας δούμε και την επομένη. Έτσι είναι δεικτικά βέβαια. Ο Ριχάρδος λοιπόν, ο Λεοντόκαρδος. Τα ταξίδια, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Λέει επίσης Swift. Αυτά είναι του Τζόναθαν Swift. Τα οποία ταξίδια του Γκιούλιβερ είναι ένα μυθοπλαστικό βέβαια, το οποίο μέσα από τις υπερφυσικές ιδιότητες του Γκιούλιβερ, όπως θα θυμάστε, περιγράφονται ένα σωρό τόποι και ένα σωρό, όπως ο Βαρόνος, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, όπως η Ιλιάδα, η Οδύσσια, στην οποία η Ιλιάδα και η Οδύσσια θα επανέλθουμε βέβαια. Νομίζω λοιπόν, προς τιμή παίρνοντας την εικόνα της Ιλιάδας, νομίζω λοιπόν ότι λέγοντας όλα αυτά πρέπει να απονείμουμε ανωνύμως και γενικώς βέβαια να ανωνύμουμε έπαινο και εις την μνήμη όσων δεν ζουν πια, αλλά και στο πρόσωπο όσων ζουν σε μεγάλη ηλικία, στη μνήμη λοιπόν των εκδοτών που για δεκαετίες ολόκληρες φέρναν στα χέρια των παιδιών αυτά τα πράγματα, την κλασική λογοτεχνία, τα ταξίδια, τις εφευρέσεις όπως τις είχε ο Γιούλιος Βέρν, όλον αυτό τον θησαυρό των γνώσεων, κάποιοι, βεβαίως, υποθέτω, λογικό μου ακούγεται, επιχειρήσεις ήταν. Βγάζαν άλλα βιβλία, βγάζαν και αυτά και πουλούσαν. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό είναι λογικό, θεμητό και έντιμο. Ας μείνουμε λοιπόν όμως εμείς σε αυτό το έργο που αποτέλεσε και αποτελούσε το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας. Σε αυτούς τους εκδότες λοιπόν κάτι οφείλουμε, κάτι μεγάλο που μας φώτισαν όταν δεν υπήρχε φως από πουθενά αλλού. Και όχι μόνο μας φώτισαν, όπως λέγαμε, για την ξένη λογοτεχνία. Είδατε, ας μην το ξαναβάλουμε, από τις πρώτες εκδόσεις, απευθυνόμενες, γιατί εκατοντάδες είναι οι εκδόσεις βέβαια του Ομήρου, εκατοντάδες πια, αλλά από τις πρώτες, πώς να τις πω, απλουστευμένες, εκλαϊκευμένες, ειδικές δηλαδή για παιδιά, ήταν οι εκδόσεις ακριβώς της Ιλιάδας, της Οδύσσιας. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ας δούμε, αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως όταν μιλούσαμε για τα αυτά, τα ξένα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Βλέπετε, ο Διγενής Ακρίτας. Βεβαίως στη λαογραφία, στην ποίηση των χρόνων εκείνων για την οποία επίσης θα μιλήσουμε, αναφέρεται ο Διγενής Ακρίτας. Ξέρετε και ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτό το πρόσωπο και για την ποίηση που συνοδεύει τα όσα σχετικά. Όταν όμως είσαι παιδί, δεν κάθεσαι να διαβάζεις βυζαντινή λογοτεχνία. Αυτό όμως το βιβλίο, από τις παλιές αυτές εκδόσεις, έφερε τον Διγενή Ακρίτα
σε εμάς, στα χρόνια μας και στην ηλικία μας. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Δείτε την επόμενη. Ο Βικέλας, αυτός είναι ο Λουκής Λάρας, ένα παιδί των χρόνων, των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας. Διαβάζαμε βέβαια στο σχολείο και μας λέγανε για τους ήρωες επαναστάσεως, τα θυμάστε αυτά τα βασικά, ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης κτλ. Μέσα όμως από κάποιες, αυτό λέγεται, ας πάρουμε την εικόνα, για τα υπαρκτά πρόσωπα, όπως ας πούμε ο Κολοκοτρώνης και τα λοιπά, έχουν γραφεί οι λεγόμενες για παιδιά μυθιστορηματικές βιογραφίες. Αυτά είναι σπουδαία βιβλία. Δεν θα τα δούμε τώρα, δεν θα προλάβουμε. Είναι τόση μεγάλη η δραστηριότητα αυτή της λογοτεχνίας, της παιδικής λογοτεχνίας, των παιδικών βιβλίων κτλ. Που δεν μπορεί κανείς να τα προλάβει όλα. Όμως σας επισημαίνω ότι μέσα από την λογοτεχνική αυτή μορφή που λέγεται μυθιστορηματική βιογραφία, τι πετυχαίνουν οι συγγραφείς και οι καλοί γονείς τότε που τα αγόραζαν στα παιδιά τους, τι πετυχαίνουν? Πετυχαίνουν μέσα από ένα κείμενο που μοιάζει με παραμύθι. Δηλαδή αυτό που τραβάει τα παιδιά. Μοιάζει με μυθιστορία, με παραμύθι. Το παιδί μαθαίνει εκατοντάδες πραγματικά ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, ενώ κάποια επεισόδια μπορεί να γράφονται εκεί μέσα συγγραφική αδεία ή ποιητική αδεία, αν πρόκειται περί ποίηματος, εντούτοις, οι τοποθεσίες, οι μάχες, οι χρονολογίες, τα λοιπά πρόσωπα που περιστοιχίζουν τον ήρωα της βιογραφίας αυτής, όλα αυτά, οι χρονολογίες νομίζω σας είπα, όλα αυτά είναι πραγματικά. Δηλαδή, εάν διαβάσει κανείς το Λιοντάρι, του Λέοντος Μελά, δεν θυμάμαι ακριβώς όλο το Λιοντάρι κάπως για τον Κολοκοτρώνη, όλα όσα λέει εκεί μέσα, από άποψη των 4-5 παραμέτρων που σας είπα, είναι σωστά. Μπορεί λοιπόν κανείς να πει μια άλλη μεγάλη υπηρεσία της παιδικής λογοτεχνίας ήταν αυτή. Έμαθε στα παιδιά ιστορία με έναν τρόπο εύληπτο και κυρίως ευχάριστο. Με έναν τρόπο που δεν τα αποθούσε όπως τα αποθεί ακόμα και σήμερα το μάθημα. Το μάθημα. Ότι έλα εδώ, παιδί μου, είσαι υποχρεωμένο να μάθεις αυτές τις 5 ή 15 σελίδες. Με ονόματα και με μάχες και με χρονολογίες και με τέτοια. Το παιδί αντιδρά. Και αν το κάνει, το κάνει από υποχρέωση για να ανταπεξέλθει στο μάθημα και στο σχολείο. Ενώ με εκείνα τα βιβλία, και δεν υπάρχει παιδί, σε λίγο σας είπα θα μιλήσουμε και μαζί, νομίζω δεν υπάρχει παιδί που να απαξίωσε, που να διαφόρησε για ένα τέτοιο βιβλίο, μια μυθιστορηματική βιογραφία. Γιατί ακριβώς ήταν δοσμένα με αυτόν τον εύληπτο τρόπο. Ας δούμε την επομένη εικόνα του συγγραφέα του Βικέλα, αλλά δείτε λίγο παρακάτω. Ο Λουκής Λάρας λοιπόν είναι η συνηθισμένη έκδοση αυτού που είδαμε προηγουμένως. Εκείνο ήταν η πρώτη έκδοση και αυτό είναι η συνηθισμένη που κυκλοφόρησε εκείνα τα χρόνια. Ας δούμε λίγο την επομένη εικόνα, αν μπορούμε να δούμε την επομένη εικόνα. Για κοιτάξτε, ο Γεροστάθης, αναμνήσεις παιδικής μου ηλικίας, του Λέοντος Μελά, ο Γεροστάθης λοιπόν του Λέοντος Μελά, είναι ακριβώς ένα, ενώ επιγράφεται όπως βλέπετε αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, είναι ενταγμένες, επίσης είναι παμπάλαια έκδοση αυτή, όπου έχει βγει και νεότερη εννοείται φυσικά, απλώς σας δείχνω και τις παλιές, για μια που υπάρχουν προσβάσιμες, τουλάχιστον στον ομιλούντα, να δείτε και από πού προέρχονται κάποια πράγματα που οι επόμενες εκδόσεις τους βρέθηκαν στα χέρια μας. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Βλέπετε, ο Παπαδιαμάντης είναι ένα βιβλίο, μια σειρά έργων, έχουν βγει τα άπαντα κτλ. Τα οποία είναι δυσπρόσιτα στα παιδιά. Δεν μπορεί το παιδί μόνο του να καταλάβει τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη κτλ. Πρώιμα, νωρίτατα, βγήκανε δύο εκδόσεις, μία είναι αυτή, του Παπαδιαμάντη, τα παιδικά. Όπου βλέπετε είναι ένα εράνισμα, μια συλλογή, μια συλλογή διηγημάτων, τα οποία μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν. Βέβαια, ας πάρουμε την εικόνα, η μεγαλύτερη και γνωστότερη συγγραφέας
που οι καλοί εκδότες, όπως λέω και εγώ, ας ήταν επιχείρησης, αλλά φέραν κοντά μας και μαζί με αυτήν φέραν και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας και της καθημερινής ζωής των χρόνων εκείνων. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Ήταν η Πινελόπη Δέλτα. Ποιο παιδί δεν θυμάται και δεν μεγάλωσε με τα διηγήματα της Πινελόπης Δέλτα. Πολλά από τα οποία ήταν παρμένα από την καθημερινή ζωή του παιδιού και γι' αυτό ήταν ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Ας δούμε μια από τις πρώτες πάλι παραμύθια και άλλα, μόλις που φαίνεται βέβαια στην οθόνη Πι Δέλτα, της Πινελόπης Δέλτα, από τα πρώτα αυτά, η οποία Πινελόπη Δέλτα είχε μια έντονη πατριωτική χρειά σε όλα της τα έργα, ακόμα και σε αυτά που δεν ήταν αμιγώς ιστορικά πάντα για παιδιά εννοώ, όπως για δείτε την επόμενη εικόνα, ήτανε μια από τις πρώτες αυτές για την πατρίδα, Πινελόπης Δέλτα, για την πατρίδα κτλ. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση, αλλά είναι από τις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, εκδόσεις. Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα οποία, δείτε λίγο την επομένη, αυτή είναι η πρώτη έκδοση του μάγκα. Ο μάγκας ήταν ένα σκυλάκι. Θα μου πείτε τώρα πώς από το σκυλάκι βγήκε ένα από τα πιο πετυχημένα λογοτεχνήματα για τους νέους των χρόνων εκείνων. Ναι, αυτό είναι ακριβώς η συγγραφική δυνότητα της Πινελόπης Δέλτα. Ο μάγκας λοιπόν, ο οποίος μάγκας είναι γνωστότερος σε εσάς με αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα. Αυτή είναι η έκδοση που κυκλοφόρησε εκείνα τα χρόνια στα δικά μας χέρια. Εκείνο όμως το οποίο χαρακτηρίζει την ιστορικότητα και την ακρίβεια της συγγραφέως της Πινελόπης Δέλτα, ας δούμε την επόμενη εικόνα, το οποίο είναι από τα κλασικά πια των χρόνων εκείνων βέβαια, στα μυστικά του Βάλτου. Εάν διαβάσει κανείς, αν υποχρεώσει κανείς ένα παιδί να διαβάσει τον Μακεδονικό Αγώνα, να είστε βέβαιος ότι θα αντιδράσει. Υπάρχει παιδί που να πιάσε στα χέρια του τα μυστικά του Βάλτου και να το πέταξε, να τάψει στην άκρη από τις πρώτες 10-20 σελίδες? Κανένα. Ακριβώς γιατί είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι η τέχνη, η τεχνική, η τέχνη, η ικανότητα, η έμπνευση, όπως θέλετε, πείτε το, να κάνεις τα παιδιά να ευχαριστιούνται διαβάζοντας κάτι. Και αν σε αυτό το κάτι έχεις την ικανότητα να έχεις ένα σωρό ιστορικά στοιχεία και μάλιστα κρυβέστατα, τότε είσαι πιο αξιέπαινος ως άνδρας, πιο αξιέπαινη η Πινελόπη Δέλτα ως συγγραφέας. Και ακόμα από βιβλίο ακόμα πιο ευχάριστο για τα παιδιά των χρόνων εκείνων, στο οποίο όμως δεν λείπουν οι πατριωτικές αναφορές, είναι και αυτό που στην πρώτη του έκδοση είναι αυτό, ο Τρελαντώνης, ο περιβόητος Τρελαντώνης. Όπου όμως, για δείτε την επόμενη εικόνα. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτός είναι ο Τρελαντώνης των δικών μας και των μεταγενέστερων χρόνων. Απλώς είπαμε να βλέπουμε και τις πρώτες εκδόσεις, μια που υπάρχουν. Αυτός λοιπόν είναι ο Τρελαντώνης των παιδικών, των δικών μας χρόνων. Επίσης, ας πάρουμε την εικόνα. Επίσης, ίσως για το μάγκα, για τον Τρελαντώνη, να προλάβουμε να πούμε και ένα-δύο πράγματα ακόμα. Επίσης, να σας πω και ένα άλλο τρίκ των εκδοτών των χρόνων εκείνων και των εκδοτών δευτερευόντως, των συγγραφέων πρώτα, γιατί αν δεν το γράψει ο συγγραφέας, πώς θα το εκδώσει ο εκδότης. Των συγγραφέων λοιπόν είναι η σωστότερη έκφραση. Ήτανε ότι σε πάρα πολλά βιβλία, σε πάρα πολλά, και πάλι 2-3 θα δούμε από τα πάρα πολλά, πρωταγωνιστές του βιβλίου ή πρωταγωνιστής του κάθε βιβλίου ήταν ένα παιδί. Δηλαδή δεν ήταν ο ήρωας για τον οποίο μιλάμε, μιλήσαμε προηγουμένως, έστω και υπό τον τύπο της μυθιστορηματικής βιογραφίας. Δεν ήταν το φανταστικό παιδί όπως ο Όλιβερ Τουίστ, δεν ξέρω τι. Δεν ήταν ο φανταστικός ταξιδευτής όπως ο Βαρόνος Μιχάουζεν. Αλλά ήταν ένα παιδί.
ένα μικρό παιδί. Όπου, ακριβώς λόγω της ηλικίας, για δείτε καταρχάς, για παράδειγμα, τι θέλω να πω και αμέσως θα σας το εξηγήσω. Κοιτάξτε, ένας μεγάλος βέβαια συγγραφέας, ο Γάλλος, ήταν ο Έκτορ Μαλό, ο οποίος έγραψε και για την οικογένεια, τα λοιπά, της οικογένειας, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτά. Οι περιπέτειες ενός μικρού θαλασσινού. Βλέπετε, μια παλιά έκδοση. Δείτε την επόμενη εικόνα. Ας δούμε την επόμενη. Οι περιπέτειες ενός υπότη, ο οποίος είναι επίσης ένας νεαρός. Δείτε την επόμενη εικόνα. Ο μικρός ναυαγός. Δείτε την επόμενη εικόνα, το πασίγνωστο του Ιουλίου Βέρν. Ο 15ετής πλοίαρχος. Τι κοινό έχουν όλα αυτά, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια και εκατοντάδες άλλα. Τι κοινό έχουν όλα αυτά μεταξύ τους. Ότι πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί. Αυτό είναι το πρώτο κοινό στοιχείο που διέπει όλα αυτά τα βιβλία και εκατοντάδες άλλα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το παιδί, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι το σενάριο, το παιδί αυτό πάντα νικάει. Πάντα θριαμβεύει. Ξέρω εγώ, να πάρετε παράδειγμα αυτό το τελευταίο, το 15ετή πλοίαρχο, το έχω διαβάσει πριν, ούτε θυμάμαι, πριν μισό αιώνα το έχω διαβάσει, αλλά ακόμα θυμάμαι, λίγο με βοηθάει η μνήμη, ακόμα θυμάμαι ότι σε μια μεγάλη περιπέτεια που πλοίαρχοι κανονικοί και οι οδηγοί των ταξιδιωτών και οι πλοίαρχοι και αυτοί τα κάναν θάλασσα και ένα παιδί 15 χρονών ανέλαβε την διακυβέρνηση του σκάφους και όταν το έβγαλε σε μια στεριά την καθοδήγηση της ομάδος για να γλιτώσει και ξέρω εγώ τι, παιδί 15 χρονών. Βεβαίως θα μου πείτε εντάξει, στην πραγματικότητα γίνονται αυτά. Πιθανώς δεν γίνονται αυτά στην πραγματικότητα. Αλλά όμως τα βιβλία αυτά δεν απευθύνονται σε ενήλικες, ούτε σε πραγματικούς πλοιάρχους, ούτε τίποτα. Απευθύνονται σε παιδιά. Με αποτέλεσμα το παιδί άμεσα και ανεπιφύλακτα να ταυτίζεται με τον ήρωα, τον 15ετή πλοίαρχο ή τον οποιονδήποτε, τον μικρό ναυαγό, ο οποίος μέσα στη μέση του Ατλαντικού ναυάγησε και κουλύμπησε και τα ψάρια και το ένα και το άλλο και έφτασε που τον είδατε και ανεβαίνει στο νησί. Θα μου πείτε γίνεται, δεν γίνεται, εντάξει, αλλά η παιδική λογοτεχνία είναι και λίγο σουρεαλιστική για να δανειστούμε και έναν όρο βέβαια από άλλη εικαστική αυτή να πούμε. Λοιπόν, αυτά ήταν πολλά τα βιβλία και κυρίως, αυτό θα το πούμε ίσως στην άλλη εκπομπή, κυρίως αυτός ο μηχανισμός της ψυχολογικής ταύτισης του παιδιού με τον ήρωα γινόταν σε ένα άλλο σύνολο μεγάλο συγγραφικό στα περιοδικά, στα παιδικά περιοδικά. Όλα αυτά ο μικρός ήρωας και ο Ταρζάν και ξέρω εγώ τι, όλα αυτά που μεγάλωσαν γενιές γενιών παιδιών, του παιδί γιατί τόσο πολύ κόλλησε στο μικρό ήρωα και ήταν το πρώτο ευπόλυτο, θα λέγαμε, αν υπήρχε αυτή η λέξη τότε που δεν τη λέγαμε ευπόλυτο, ή η λέξη best seller που επίσης δεν υπήρχε, γιατί για χρόνια ήταν ο μικρός ήρωας. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν φτάσουμε σε αυτό. Όπως και εκείνα τα χρόνια είχε γίνει και μια μικρή προσπάθεια βέβαια μετάφρασης γνωστών παραμυθιών, γνωστών ιστοριών, διδακτικών άλλων πολιτισμών και άλλων με κυριότερο, και σε αυτό δεν θα μείνουμε, με κυριότερο που δεν υπάρχει κανένας που το διάβασε, του Αλί Μπαμπά και του 40 κλέφτες. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο έκανε πάρα πολλές εκδόσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πάρα πολλές και έχει ένα χαρακτηριστικό το εξής. Μέσα αυτή η έκδοση που βλέπετε, ας την πάρουμε την εικόνα βέβαια, είναι ζωγραφισμένη από τον Γιώργο Βακαλό, έναν γνωστό ζωγράφο παλαιότερο, που όμως προσπάθησα, όχι, δεν είχα μια τεχνική δυσκολία, ο χρόνος δεν με πήρε, προσπαθήσαμε εδώ να βάλουμε γρήγορα στο κομπιούτερ για να δείτε την εικονογράφηση αυτού του βιβλίου, η οποία είναι εξαιρετική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από καλλιτεχνικής απόψεως, δεν προλάβαμε. Κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε όμως, γιατί ξέρετε και ο χρόνος είναι τόσο πιεστικός που καμιά φορά θέλει κανείς να δείξει κάτι και δεν προλαβαίνει να το χειριστεί στα μηχανήματα και στα κομπιούτερ και στα τέτοια. Τέλος πάντων, να θυμάστε μόνο ότι η κυριότερη έκδοση του Αλί Μπαμπά και των 40 κλεφτών έχει μέσα μια θαυμάσια εικονογράφηση του Γεωργίου Βακαλό. Σε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια εκδοτική προς τα παιδιά δεν θα μπορούσε να λείπει και πολύ σωστά και πολύ χρήσιμα και πολύ εύλογα και μια παράμετρος που αφορά την κοινωνικοποίηση του παιδιού σε σχέση, σε ένα πολύ ειδικό θέμα τώρα, σε σχέση βέβαια με την πίστη, με την θρησκεία, με την καλή και χριστιανική συμπεριφορά και όλα αυτά τα σχετικά, όπου υπάρχει μια και εδώ ανεξάντλητη για κάθε κατηγορία που σας είπα,
να ξέρετε ότι υπάρχει μια ανεξάντλητη σειρά βιβλίων που δεν μπορεί κανείς και ενδεχομένως δεν έχει ιδιαίτερο βέβαια νόημα να τα δείξει όλα μαζί. Στην κατηγορία αυτή λοιπόν, που επίσης απευθυνόμενη στην ψυχούλα, την παιδική ψυχή των παιδιών, μπορεί κανείς να εντάξει κάποια βιβλία, έτσι απολύτως ενδεικτικά, δείτε λίγο, απολύτως ενδεικτικά, αρχίζοντας από ένα παμπάλαιο επίσης, για κοιτάξτε, το εξοκλήσιον του δάσους. Διήγημα μεταφραστέν και τα λοιπά, από το τάδε και το τάδε. Αυτό είναι για ένα εκκλησάκι, το οποίο ήταν απομονωμένο, μοναχικό, απάνω στο δάσος και τα λοιπά, και είναι ένα ενδιαφέρον αυτό που κάποια στιγμή θα το δούμε και ως περιεχόμενο. Αλλά τα νεότερα, γιατί σας είπα τα παλιά μόνο για δευτερόλεπτα, για να συνδέουμε κάποια πράγματα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα για να έρθουμε σε αυτά τα οποία ήταν της δικιάς μας, ας πούμε, γενιάς. Η Αυτοκράτηρα Αγία Ελένη. Βλέπετε, η ιστορία βέβαια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κρίσπος και η Φαύστα και όλα αυτά τα γνωστά στους μεγαλύτερους, αλλά τα άγνωστα τότε στα παιδιά που τα παίρνανε. Δείτε ένα άλλο. Επίσης, το Καλογεράκι του Μιστρά, όπου είναι ένα θρησκευτικό, παύλα, πατριωτικό διήγημα. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω δεν είναι, βέβαια δεν μπορώ να πω και στο μυαλό του σχεδιαστή, αλλά νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι το Καλογεράκι του Μιστρά φοράει σε αυτή τη στιγμή φουστανέλα και κρατάει και ένα καριοφύλι. Δείτε την επόμενη εικόνα αυτού του είδους της παιδικής λογοτεχνίας από τη ζωή του Χριστού μας. Ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ιστορικό, με την έννοια βέβαια της ακριβολογίας κτλ., αλλά ακριβώς φέρνει το παιδί με την τρυφερότητα της, που απαιτείται για αυτή την ηλικία, με την αγάπη, με το απλό γράψιμο, το φέρνει κοντά στη γέννηση. Βέβαια δεν είναι η γέννηση, αλλά συνεχίζει και την περαιτέρω επί της γης ζωή του Χριστού, αλλά με έναν τρόπο εύληπτο στα παιδάκια. Γιατί ακριβώς, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, ακριβώς αυτό που σας έλεγα και σε κάποια άλλη στιγμή της εκπομπής, δεν μπορούσε ένα παιδί να πει, ξέρεις, είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και επειδή είμαστε χριστιανοί, κάτσε διάβασε τον Ιώσυπο, τον Φλάβιο Ιώσυπο, να δεις τη ζωή του Χριστού ή τι έγινε τότε στην Ιουδαία. Ούτε θα κάτσει, ή αν κάτσει με το ζόρι, θα τις ανασχετήσει και θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Ενώ τώρα, όπως σας λέω, με την έμπνευση των ανθρώπων που έγραψαν αυτά τα βιβλία, με την προθυμία των εκδοτών να τα εκδώσουν, δείτε λίγο και το επόμενο. Δείτε λίγο. Αυτό είναι μετάφραση από το γαλλικό, το Έκτορος Μαλό λοιπόν, γνωστό επίσης, το λιμάνι του Θεού. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα, από τα εκατοντάδες όπως σας είπα. Ποιος θέλει να παίξει, και βλέπετε κάτω, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τότε ακόμα, όπως ξέρετε, η Αποστολική Διακονία, για όσους ίσως, είναι, ας πάρουμε την εικόνα, η υπηρεσία της Εκκλησίας, η οποία ασχολείται με τις εκδόσεις, όχι μόνο βέβαια τις παιδικές εννοείται, αλλά μέσα στον ευρύτερο κύκλο των δραστηριοτήτων της των εκδοτικών, περιλάμβανε και πάρα πολλά βιβλία, μικρό μέρος των οποίων είδαμε τώρα. Και ακόμα, έτσι προς το τέλος, για να μην το ξεχάσω κιόλας, είπαμε ότι εγώ προσωπικώς τον Πέτρο τον ομιλητή, σας είπα και πριν, θα τον έλεγα παραμυθά. Και σας εξήγησα και το γιατί. Ποιος είναι ο διεθνώς αποκαλούμενος και στη χώρα μας παραμυθάς, ο μεγαλύτερος παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων? Δεν ήταν ο Άντερσεν, τα παραμύθια του Άντερσεν. Ποιος δεν διάβασε, δεν υπάρχει παιδί, άλλος μπορεί να διάβασε ένα, άλλο παιδί δύο, άλλο δέκα, αλλά δεν υπάρχει παιδί που να μην ξέρει, που να μην ήρθε σε επαφή με τούτον εδώ, ο οποίος είναι η σημαντικότερη ίσως ανάμνηση των παιδιών όλης της Ευρώπης. Αυτός είναι ο Hans Christian Andersen, ο οποίος γενικώς έγραψε πάρα πολλά για τα παιδιά, όπως, για δείτε, ναι, για ας δούμε την επόμενη εικόνα, μεταφρασμένα βέβαια και στα ελληνικά. Αυτό είναι των αρχών του αιώνα, παραμύθια του Άντερσεν, βλέπετε, εκδοτικός 20, δεν διαβάζω καλά τη γραφική, το βλέπετε εσείς από την οθόνη, στην Αθήνα το 1927. Ακολούθησαν βέβαια, ο Άντερσεν είναι ο πιο πολύ μεταφρασμένος και εκδεδομένος στα ελληνικά συγγραφέας αλλοδαπός. Αυτός ήταν Δανός, από τη Δανία. Για κοιτάξτε η αμέσως επόμενη έκδοση, όταν άρχισε να υπάρχει και η χρώματο, πώς το λέγανε στην τυπογραφία, με τα χρώματα. Όλα τα παραμύθια του Άντερσεν. Στη συνέχεια δείτε την επόμενη, παραμύθια του Άντερσεν, είναι από τις πολλαπλές εκδόσεις, δείτε και την επόμενη, παραμύθια επίσης του Άντερσεν. Αυτά τα θυμάστε ίσως, αν όχι και το περιεχόμενο βέβαια όλων των παραμυθιών. Ο Άντερσεν
ταξίδεψε και στην Ελλάδα. Και, δεν ξέρω αυτό κατά πόσον είναι γνωστό, έγραψε τις εντυπώσεις του και από την Αθήνα. Να δούμε λίγο την επόμενη. Μετά από... Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του Άντερσεν. Παραμύθια του Άντερσεν είναι η τελευταία του έκδοση. Η τελευταία εκείνων των χρόνων, βέβαια. Μετά ξαναβγήκαν σε τελείως άλλο τύπο και σε άλλο χαρτί και σε άλλα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο Άντερσεν, λοιπόν, ταξίδεψε στην Ελλάδα. Για κοιτάξτε. Poets Bazaar, δηλαδή το παζάρι του ενός ποιητή, εικόνες από ταξίδι στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Ανατολή. By Hans Christian Andersen, Νέα Υόρκη, 1871. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο κάθε άλλο παρά παραμύθια είναι, αλλά ίσως συνέλεξε υλικό, εικόνες και όλα τα σχετικά από την Ανατολή. Ναι, ας πάρουμε την εικόνα. Καταρχάς είναι 10:30, τελειώμα δεν έχουν αυτές οι ιστορίες, λοιπόν ας βάλουμε το τηλέφωνο, το 729-219. Τουλάχιστον για τις νεότερες εκδόσεις, πιθανολογώ ότι κάποιοι εκ των τηλεθεατών κάτι θα θέλουν να προσθέσουν, κάτι να πούν, να το κάνουν ευχαρίστως. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το ταξίδι που κάθε άλλο παραμύθι είναι, αλλά από το οποίο αρίστηκε, πήρε δηλαδή στοιχεία, φαίνεται ο Hans Christian Andersen, επισκέφθηκε την Ελλάδα και τον Πειραιά. Ειδικά δε, όταν το πλοίο έφτασε στον Πειραιά, τον Πειραιά των χρόνων εκείνων, έχει μια αρκετά εκτεταμένη περιγραφή. Ο Άντερσεν, θα φανταζόσασταν ποτέ ότι ο παραμυθάς ο Christian Andersen έγραψε για τον Πειραιά του προπροηγούμενου αιώνα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι το κομμάτι που γράφει για τον Πειραιά. Τι λέει εκεί, departure. Δεν διαβάζω καλά το αυτό, ίσως δεν είναι καθαρή. Τις έβαλα λίγο βιαστικά, όπως σας είπα, τις φωτογραφίες αυτές. Departure from Greece. Αναχώρησε από την Ελλάδα. Όπου σε αυτό το κομμάτι περιγράφει, ας την πάρουμε την εικόνα, και λέει ο Hans Christian Andersen, συγγνώμη, και λέει εκεί πέρα ότι όταν, πολλά λέει για τον Πειραιά, αλλά όταν βγήκαμε με τη βάρκα από το πλοίο, το πιο μεγάλο, βγήκαμε με τη βάρκα στην ακτή, στον Πειραιά, ήταν, λέει, μια μικρή πόλη με 100 σπίτια. Σκεφτείτε, ο Πειραιάς είχε 100 σπίτια. Αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, περπατώντας, οδηπορώντας για να πάει πιο μέσα, γιατί έφτασε μέχρι την Αθήνα βέβαια με άμαξα και με αυτά, σταμάτησε σε ένα μνημείο το οποίο το περιγράφει, αντιγράφει τι βλέπει εκεί πέρα. Για δείτε λίγο. Λοιπόν, βλέπει λοιπόν μια επιγραφή σε ένα μνημείο από ένα τετράγωνο μάρμαρο, υπήρχε ένα τετράγωνο μάρμαρο στο οποίο και τα λοιπά, έγραφε το εξής πράγμα και το γράφει χωρίς ίσως να καταλαβαίνει, το αντιγράφει και γράφει λοιπόν ο Άντερσεν: «Όδε, κοίτε, ο ναύαρχος Ανδρέας Μια, στην κάτω σειρά, Ούλης, 1838. Ίσως δεν καταλάβαινε ο ναύαρχος αυτό, ρώτησε τι θα πει αυτό το πράγμα που αντέγραψε και του είπαν προφανώς ότι σημαίνει εδώ «κοίτε, αναπάβεται ο ναύαρχος Ανδρέας Μια, Ούλης», αλλά σημειώνει παρακάτω, μην σας διαβάσω όλο το κείμενο, σημειώνει παρακάτω ο Άντερσεν, ας πάρουμε την εικόνα, ότι μάλλον πρόκειται, λέει, περί καινοταφείου. Γιατί τα οστά του ναυάρχου Μιαούλη, όταν του εξήγησαν τι θα πει αυτή η λέξη, ναύαρχος Μιαούλης, ότι τα οστά αυτού του ναυάρχου δεν βρίσκονται εδώ πέρα, εδώ που είναι αυτή η πλάκα, και δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε να μάθουμε, λέει, ποιος τα πήρε και πότε και πού πήγαν. Άρα, μάλλον πρόκειται περί καινοταφείου, και αυτό είναι πραγματικά μια άγνωστη λεπτομέρεια της ιστορίας που δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί ότι ο μεγαλύτερος παραμυθάς της Ευρώπης ήταν αυτός που βρήκε και συνάντησε το καινοτάφιο των οστών του Μιαούλη στον Πειραιά, όταν ο Πειραιάς είχε 100 σπίτια, όπως ο ίδιος λέει. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλα, σας ακούμε, παρακαλώ. Γίνεται, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Και καλή ανάσταση. Επίσης, ευχαριστώ. Κύριε Λογοθέτη, όταν οι γονείς μου ήρθαν από τον Κάφκασο, ο πατέρας μου. Λίγο, με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. Λίγο να παρακαλέσω τους τεχνικούς μας την ένταση. Όχι για εσάς, δεν είναι να κάνει τίποτα με εσάς. Με τα μηχανήματα στο στούντιο. Λίγο ένα κλικ παρακάτω την ένταση. Αν το κάνουμε. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Όταν ήρθε ο πατέρας μου μαζί με την δήμαρχη του 11 χρονών, μέσα σε ένα σεντούκι, έτσι το λέγανε τότε, ξύλινο, ναι. Βρήκα αργότερα ένα βιβλίο. Ναι. Το διάβασα, το κοιτάζω, λέω, αυτό τι είναι, παπά? Ναι. Μου λέει, ένα του δημοτικού. Ναι. Καθαρά αρχαία ήταν, κύριε Λογοθέτη. Ναι. Αυτά σας είδα στο δημοτικό? Ναι, λέει. Στο σπίτι μιλούσατε ποντιακά, λέει. Και συνόησα, ναι, βεβαίως. Εμάς οι δάσκαλοι, λέει, πληρώνονται από την κοινότητα.
αφού τελείωνα το δημοδιδασκαλείο, τη στιφλή τους έστελνα στην Αθήνα. Ναι. Εκεί έκανα ένα χρόνο και μετά τους έστελνα. Άλλους μέσα στο Βερολίνο και άλλους στο Παρίσι. Ήταν πολύ μορφωμένοι. Ποτέ δεν με ρώτησε ο πατέρας μου όταν διάβαζε εφημερίδα ή οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, εδώ τι λέει γέ μου. Ναι. Ποτέ. Ήξερε απτέστος την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να είστε καλά. Και επίσης, αν και τώρα η κομπή, να μην σας πω πολλά και σας κουράζω, γιατί δεν είναι και για τη γλώσσα εκπομπή, αλλά μόνο έτσι, σαν δευτερολέπτον παρατήρηση, θα ξέρετε ίσως ότι, και βέβαια οι πόντοι το ξέρουν, θα ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος λέξεων, ένας μεγάλος αριθμός λέξεων και καμιά φορά και εκφράσεων της ποντιακής, ας πούμε, διαλέκτου, είναι είτε αρχαία ελληνικά, όπως ακριβώς λεγόταν τότε, είτε παρεφθαρμένες λέξεις των αρχαίων ελληνικών. Και καμιά φορά, τώρα είναι άσχετο με την εκπομπή, αλλά δεν πειράζει, και καμιά κουβέντα είναι ζωντανή εκπομπή, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, και καμιά φορά βλέπω και επαναλαμβάνω έτσι στον εαυτό μου, σκέφτομαι, ότι δεν είναι και τόσο σωστό αυτό που λένε πολλοί αρμοδιότεροι, εντάξει, αρμοδιότεροι του ομιλούντος, ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια νεκρή γλώσσα, γιατί δεν μιλιέται. Ξέρετε, το κριτήριο της νεκρής γλώσσας στην επιστήμη είναι ότι μια γλώσσα δεν μιλιέται πια. Εμνά όταν τα μισά ποντιακά που σήμερα τα μιλούν και τα παιδιά και τα εγγόνια των ποντιών, τα μισά ποντιακά είναι αρχαία. Και μισές λέξεις που λέμε εμείς, που δεν είμαι, εγώ τουλάχιστον ομιλών δεν είμαι, δεν έλκω καταγωγή ποντιακή. Ομιλώ λοιπόν την άλλη γλώσσα, αυτή την κοινή που μιλάμε όλοι. Όταν και σε αυτή όμως τη γλώσσα, οι μισές λέξεις είναι ολοφάνερα από την αρχαία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Ποιες είναι οι νεκρές γλώσσες και ποιες. Απλώς για να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο κύριος. Και κλείνοντας για τον Άντερσεν, λοιπόν, τα παραμύθια του Άντερσεν, θα έλεγα ότι αν βρισκόταν κανένας εκδότης σήμερα να γράψει αυτά τα ταξιδιωτικά του Άντερσεν στην Ανατολή, όπως τη λέει στην Ελλάδα, Ιταλία, Ανατολή κτλ., πιστεύω ότι θα ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Όχι πια για παιδιά, όχι κατά ανάγκη της παιδικής λογοτεχνίας, αλλά για να πληροφορηθεί κανείς την εικόνα των χωρών αυτών, τον προηγούμενο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα από αυτόν που είμαστε σήμερα. Και επάνω σε αυτό που σας έλεγα, καλά. Θα σας πω κάτι, αλλά δεν θα το ξεχάσω μετά. Ορίστε, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ευχαριστούμε γιατί μας ταξιδεύετε στα παιδικά μας χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Και μου θυμίζετε κάποιες σκηνές. Παιδάκια 10 ετών, 12, περιμέναμε έξω από το πρακτορείο στις Σέρες, γινόταν αυτό. Ναι. Γιατί ξέρουμε ποια μέρα έρχονται αυτά τα περιοδικά για να πάρουμε, να τα πάρουμε από τους πρώτους. Βέβαια. Και μας οι εντυπώσεις ήταν άριστες και μας τις θυμίζετε για άλλη μια φορά εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και μάλιστα λέω, σκέφτομαι, την επόμενη εκπομπή. Προσέξτε, δεν σας λέω την επόμενη Δευτέρα, γιατί η επόμενη Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα του Πάσχα. Εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι, στην επόμενη εκπομπή τότε σκέφτομαι να μιλήσουμε για τα περιοδικά, τα παιδικά, τα νεανικά. Κάποια ανοίξη είχαμε κάνει παλιότερα, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας άλλης εκπομπής που είχε κάποια συνάφεια με αυτό. Να πούμε λοιπόν συστηματικά και αυτά τα περιοδικά, για να θυμηθούμε, όπως είπε ο κύριος, δεν είναι μόνο ότι θυμίζω τα δικά σας νιάτα, θυμάμαι και τα δικά μου νιάτα. Και θυμάμαι, να προσθέσω μια λεξούλα, συγγνώμη για ένα δευτερόλεπτο, πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος, περιμέναμε στα πρακτορία πότε θα έρθει το καινούριο περιοδικό, γιατί στο περίπου ξέραμε πότε θα έρθει το φορτηγό που θα φέρει τα περιοδικά και τα τέτοια, να του θυμίσω κάτι, αν του θυμάται και αν συμφωνεί, ακόμα και τη μυρωδιά του χαρτιού από το τυπογραφείο. Δεν έρχονταν ένα περιοδικό, ερχόταν δεμένα, πακέτα, εφημερίδες, περιοδικά, τα πάντα δεμένα, οπότε η μυρωδιά ήταν έντονη αυτή και ακριβώς μας άρεσε. Ενώ υποθέτω θα ήταν μυρωδιά βιομηχανική τώρα, από τα τυπογραφία και από τα τέτοια, αλλά μας άρεσε αυτή η μυρωδιά, γιατί την είχαμε συνδέσει ακριβώς με το καινούριο περιοδικό. Αλλά αν πραγματικά σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, σας υπόσχομαι ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Λέγομαι Τζίλου από Γλυφάδα, από ναι. Γλυφάδα Αθηνών. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας θυμίσατε πάρα πολλά ωραία και πράγματα. Πάρα πολλά μας συγκινήσατε. Ήθελα να σας πω, κάνουμε και ένα μνημόσυνο για τον παππού μου. Ναι. Διότι το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν μέσα σε μια παλιά βαλίτσα, τα οποία αγόραζε, δεν ξέρω όμως, δεν θυμάμαι κάθε πότε αγόραζε τα φυλάδια
και τα οποία δέσαμε εμείς και έχουμε, πάει καιρός τώρα, έχουμε δύο τόμους με τίτλο «Η Θεοδώρα». Ναι. Και σε πολύ, ας πούμε, καλή γλώσσα καθαρέπουσα. Και αυτό το είχε συγκεντρώσει. Πώς βγάζουμε, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μαζεύετε, ας πούμε, κάθε εβδομάδα ή κάθε... Από εφημερίδες. Ναι, από εφημερίδες. Τη Θεοδώρα, ναι, ναι, να σας ναι. θυμίσω κάτι. Ναι. Αν είναι, γιατί πολλοί γράψαν για τη Θεοδώρα και για το Βυζάντιο. Αυτό που έχετε εσείς ναι. πρέπει να είναι... Από, αν έχει και μια χρωματιστή εικόνα στη μέση κάθε άρθρο για τη Θεοδώρα, πρέπει να είναι από το Βήμα, την εφημερίδα Βήμα, ναι. την παλιά που δεν λεγόταν Βήμα, λεγόταν Ελεύθερον Βήμα. Πάλι την είχε ο Λαμπράκης, ο πατέρας, ο Χρήστος ο Λαμπράκης κτλ. Λεγόταν, ο Δημήτρης ο Λαμπράκης, πατέρας του Χρήστου Λαμπράκη, λεγόταν Ελεύθερο Βήμα. Και μετά το συνέχισαν το δημοσίευμα και ήταν. Και πολλοί τα μαζεύαν, ίσως και ο πατέρας σας. Ο Παπούλης, σας μιλάω για τον Παπούλη που οπίστευε ναι, στην Πάτρα. Ίσως να ήταν αυτό. Στην Πάτρα ήταν και δεν ξέρω από ποια σημεία το μάζευε. Ίσως να ήταν αυτό. Πάντως ήταν το πρώτο βιβλίο που διαβάσαμε, ας πούμε, και λίγο το, μα δεν μας άφηνε η μαμά ακόμα, δεν είναι ακόμα. Είσαστε μικρές, να πούμε. Και ήταν. Το έχω αυτά. Είναι δύο τα κρατήσετε αυτά. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ιστορίες για τη Θεοδώρα, αλλά κυρίως για λόγους έτσι να θυμάστε τον παππού. Τον παππού, άλλους τον πατέρα, άλλους τα παιδικά του χρόνια. Ναι, ναι, αυτά ναι, είναι ναι, τα πετάτη, ναι, είναι χρήσιμα. Και όλοι όταν λέω στις φίλες μου, έχω τη Θεοδώρα με παλιό κίτρινισμένα ναι. τα πίνα και αυτά. Α, να την πάρουμε κι εμείς, θέλω να σας πω. Μου θυμήσατε αυτό, κάναμε και μνημόσιο στον παππούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε κάτι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης. Ναι, να είστε καλά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρονται και στην Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα ιδίως. Τώρα δεν είναι ώρα να πούμε πώς και τι. Πολύ ενδιαφέρονται και στην Γλυφάδα για αυτή την εκπομπή. Και μάλιστα, γιατί σας λέω μην τα πετάτε. Αυτά τα που σας είπα προηγουμένως, όταν μιλήσουμε για τα περιοδικά, θα σας πω και άλλα πράγματα. Καλά, καλά. Λοιπόν, οι τεχνικοί μας πάντα έχουν δίκιο, γιατί όταν είναι η ώρα των τηλεθεατών. Πρέπει να είναι η ώρα των τηλεθεατών. Αλλά εγώ πάλι από την προθυμία μου να σας πω κι άλλα, να σας δείξω κι άλλα. Αλλά καλά μου λένε και καλά μου φτώνουν εκεί πέρα. Ορίστε, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα από τα όχι και τόσο προβεβλημένα έργα του Ιούλιου Βέρν είναι ο Κοσμοκράτορ, ναι. όπου σε αυτό θέτει το επίκαιρο θέμα της τεχνολογίας. Ο Ιούλιος Βέρν προβλέπει ναι. ότι η τεχνολογία από ευεργέτης της ανθρωπότητας θα καταλήξει δυνάστης της ανθρωπότητας και κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Ιούλιος Βέρν θα δικαιωθεί και σε αυτή του την πρόβλεψη. Όσον αφορά τα παραμύθια, εύχομαι να μην ζήσουμε καταστάσεις ανάλογες με αυτές που γέννησαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Καλό σας βράδυ. Ναι, ναι, είστε καλά. Σας είπα προηγουμένως, συμφώνω βέβαια με τον κύριο, αλλά απλώς να προσθέσω, σας είπα προηγουμένως ότι και ο Ιούλιος Βέρν είναι κατεξοχήν πολυγραφότατο συγγραφέας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχει γράψει. Το «Δε κοριτσάκι με τα σπίρτα», για όσους ίσως δεν το θυμούνται, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει, αλλά ίσως να μην το θυμάται κάποιος, είναι ακριβώς μια απεικόνιση της φοβερής κοινωνικής ανισότητας των χρόνων εκείνων. Της φτώχειας, της μεγάλης και του πλούτου του μεγάλου. Και καλά είπε ο κύριος, εύχεται να μην οδηγηθούν εκεί οι σημερινές κοινωνίες. Και έχει κάποιο λόγο που το εύχεται, δεν το εύχεται στην τύχη. Ίσως κάποια σημεία του δείχνουν κάποια πράγματα όπως δείχνουν και σε όλους μας. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο παρακάτω να μην καθυστερούμε και τους υπολείπους. Ορίστε, παρακαλώ. Καλή Ανάσταση να πούμε. Ευχαριστώ επίσης. Βέβαια τώρα έλεγα πώς να ξεκινήσω. Πήρα πάσα από τον κύριο για το κοριτσάκι με ναι. τα σπίρτα. Είμαι σε μια ηλικία 62 ετών. Ναι. Γεννήθηκα σε επαρχία όπου δεν υπήρχε βιβλίο, δεν υπήρχε τίποτε. Το μόνο που μας εντυπωσίαζε ήταν το ραδιόφωνο όταν ήρθε το ρεύμα μετά το 66 και ακούγαμε ο Πέτρος που πάει παντού. Βιβλία δεν είχαμε την τύχη να διαβάσουμε. Βέβαια τα παιδιά μας τώρα ακούνε σε κασέτες και τώρα τα εγγόνια μας σε CD. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είσαστε, σας μακαρίζω εσάς που είχατε την ευκαιρία και το διαβάζετε σας. Ναι. Υπάρχει και αυτή η άλλη άποψη. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξέρω τη δυσκολία της επαρχίας. Ξέρω τη δυσκολία. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν έζησα τα παιδικά μου χρόνια σε επαρχία. Τα έζησα στη Θεσσαλονίκη, που θεωρείται ήταν και είναι βέβαια μεγάλο μέρος και ό,τι υπήρχε στην Αθήνα κτλ.
υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και γι' αυτό είπα εξ αρχής πόσο σημαντικά ήταν αυτά όλα, γιατί αυτά τα διάβαζε το παιδί στην περίοδο της κοινωνικοποίησής του, δηλαδή στην περίοδο διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του. Ας πούμε, ένας άνθρωπος τώρα 40 χρονών, τι είχε άλλο τον αριθμό αυτών της ηλικίας, διαβάζει ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, πάρα πολύ καλό. Δεν θα τον επηρεάσει τόσο όσο θα επηρεάσει ένα παιδί 15 χρονών ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Είναι αυτό που λένε οι αρμοδιότεροι βέβαια του ομιλούντος, κοινωνικοποίηση. Και πραγματικά ήταν τυχερά τα παιδιά που έζησαν σε τέτοιο περιβάλλον. Είτε αστικό, όπως είπε ο κύριος, για τις μεγάλες πόλεις ή και τα χωριά, ή οικογενειακό περιβάλλον δηλαδή, που δημιουργούσε το κλίμα αυτό της επαφής με τη γνώση. Λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Λογοθέτη, πείτε, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία που δείξατε, εγώ μεγάλωσα στην Ανατολική. Ναι. Όταν ήμουν 10 χρονών, και 10, 12, 8, 9, τα παιδιά εκεί, στην Ανατούμπα τουλάχιστον, ναι, ήταν παιδιά φτωχών οικογενειών. Δεν είχαν οι γονείς τους χρήματα να τους αγοράσουν βιβλία, όλα αυτά που δείσατε. Εγώ βέβαια τα διάβασα, γιατί ο πατέρας μου ήταν βιβλιοδέτης και όταν τα φέρανε να τα δέσουν, ναι, σε τόμους, εγώ ήμουν εκεί πέρα, βοηθούσα και τα διάβαζα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο έβγε χρωστάει σε αυτούς που εξέδωσαν τα κλασικά εικονογραφημένα. Διότι όλα αυτά τα βιβλία έχουν υπήρχαν στα κλασικά εικονογραφημένα. Τα έχω μπροστά μου, τα είχα δεμένα σε τόμους, τα έχω μπροστά μου και μάλιστα βλέπω εδώ ότι είχε 2.000 δραχμές το καθένα. Δεν ξέρω τώρα τι αξία είχανε. Ναι. Τότε 2.000. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που διάβασα, το κλασικό εικονογραφημένο, ήταν του Βίκτορ Σουγκό, η Άσλιν. Ναι. Οι γονείς δεν είχαν ρήματα να αγοράσουν το βιβλίο, αλλά τα κλασικά εικονογραφημένα μπορούσαν με 2.000 δραχμές τότε όλα τα παιδιά να το διαβάσουν. Ναι. Ακόμα και τα κλασικά εικονογραφημένα τα βλέπω και σήμερα στα περίπτερα. Γι' αυτά, λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Μου θυμήσατε, επειδή είπα προηγουμένως, θα μιλήσουμε για τα περιοδικά σε κάποια, ίσως και στην επόμενη εκπομπή, να διευκρινίσω για όσους εκ των τηλεθεατών δεν το ξέρουν ίσως, ότι τα κλασικά εικονογραφημένα ήταν περιοδικό. Ήταν περιοδικό, δεν ήταν βιβλίο. Άλλο βέβαια, όπως είπε η κύρια, τα έχω δεμένα, τα μάζευε μετά ένα, τα άδεινα κτλ. Αλλά δεν έπρεπε να είναι περιοδικό. Και είχε το μεγάλο πλεονέκτημα ακριβώς αυτό. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων αυτού του περιοδικού ήταν κλασικές εκδόσεις, αλλά διαμορφωμένες για παιδιά. Και μάλιστα, να θυμίσω και κάτι στην κυρία, αφού τα έχει σε τόμα, τα έχει μπροστά της, τα βλέπει, να θυμίσω ότι τα κλασικά εικονογραφημένα ήταν περιοδικό με εικόνες. Με διαδοχικές εικόνες, δεν ήταν ένα κείμενο μέσα. Και αυτό το έκανε ακόμα πιο ελκυστικό στα παιδιά. Και δεν έκανε 2.000 δραχμές. 2.000 δραχμές, όπως λέει η κυρία, βλέπει απάνω, κάνανε οι επανεκδόσεις μετά, οι φωτοτυπημένες επανεκδόσεις, πολύ αργότερα, τα χρόνια αυτά πριν το ευρώ και τα τέτοια. Τα κλασικά εικονογραφημένα, θα σας δείξω την επόμενη φορά, κάναν 5 δραχμές, κάναν 10 δραχμές, όταν ήταν η δραχμή έτσι πως ήταν. Καλά, αυτό είναι το δευτερεύον τώρα το πόσο κάναν, αλλά απλώς. Οπότε, μιλώντας για τα περιοδικά, επειδή τυχαίνει επίσης να έχω μια μεγάλη αυτή κλασικό εικονογραφημένο συλλογή, να τα δούμε μαζί και να θυμηθούμε και αυτό που είπε η κυρία. Οπότε, ιδίως για την κυρία, αφού τόσο πολύ της άρεσαν τα κλασικά εικονογραφημένα, ας έχει το νου της στη μεθεπομένη εκπομπή εκτός απρόπτου να μιλήσουμε για τα περιοδικά αυτά. Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω πάλι για τα κλασικά εικονογραφημένα εκδόσεις αλίβερου. Ναι. Τα οποία κάνανε 5 δραχμές το κάθε ένα, έβγαινε ένα. Αυτό σας λέω, 5 δραχμές, όχι 2.000. Κάθε εβδομάδα. Ναι. Και είχαν μια τεράστια γκάμα από τις συγγραφές όλης της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Γάλλους, Γερμανούς, ναι, Αμερικανούς, Ρώσους, του Ιουλίου Βέρνου, όλα τα έργα. Όλα, ναι, θα τα δούμε την άλλη φορά. Κότατα. Είχαν μια υπέροχη εικονογράφηση που μπορούσε ένα παιδί μέσα σε ένα απόγευμα να τελειώσει ένα τεύχος.
Παρ' όλα αυτά όμως τα 5 ευρώ για εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα. Οι 5 δραχμές. Συνήθως κάποια παιδιά που είχαν την ευχαίρεια οι γονείς τους παίρνανε και μετά τα δανείζανε και στα άλλα. Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο εμπόριο. Εγώ μεγάλωσα στη Συγκρού στο 4ο γυμνάσιο και στην Νίνο Δραγούμη υπήρχε ένας Μπάρμπα Ιωακήμ, ο οποίος αγόραζε με τα χειρισμένα αυτά και τα πουλούσε με κάθε μικρές τιμές, 2-2,5 γραφεσμές και αγοράζαμε τα μεταχειρισμένα και τα οποία τα διαβάζαμε σε ένα απόγευμα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς και μάλιστα ένα καινούριο στοιχείο που θυμήθηκε ο κύριος, αλλά θα τα πούμε αυτά, σας λέω, είναι εκτάσεις στην επόμενη εκπομπή, ήταν αυτές οι ανταλλαγές των παιδιών. Δηλαδή, όταν διαβάζαμε τα κλασικά εικονογραφημένα, του Μικι Μάους, τέλος πάντων, όποιο περιοδικό παιδικό ήταν τότε, δεν το πετούσαμε. Δεν ήταν με την έννοια των περιοδικών των σημερινών, που είναι ανεπίκαιρα και τα πετάς. Τα κρατούσαμε και μαζεύαμε και μαζεύαμε. Και όταν βρισκόμασταν με άλλα παιδιά, στους δρόμους που παίζαμε, στο πάρκο ή οπουδήποτε βρισκόμασταν, ή στο σπίτι σε αυτές, κάναμε και τις λεγόμενες ανταλλαγές. Δηλαδή, ένα περιοδικό που δεν το έχει διαβάσει το ένα παιδί, του το δίναμε και μας έδινε αυτό το παιδί ένα άλλο που δεν το είχαμε διαβάσει εμείς, αυτό το σύστημα, και έτσι διαβάζαμε πολύ περισσότερο. Αλλά αυτά ας μην πούμε για τα περιοδικά σήμερα, ας μείνουμε στα βιβλία, γιατί βλέποντας και το ενδιαφέρον σας, θα κάνουμε μια ειδική, ας πούμε, εκπομπή. Ορίστε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε λογοθέτη, χαίρομαι που σας ακούω. Ναι, να είστε καλά. Γιατί πάρα πολλές επιχείρησα, πολλές φορές επιχείρησα, αλλά δεν μπορώ να σας πιάσω. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Ότι ο πατέρας μου ήταν τραπεζούντιος. Ναι. Πόντιος. Ναι. Ο οποίος τέλειωσε το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Ναι. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας ήταν εφάμενο με τη μεγάλη του Γιάννου σχολή. Ναι. Που λένε τάχα ότι ήταν τα κρυφά σχολιά και τέλος πάντων. Αυτό λειτουργούσε πάρα πολύ ωραία. Και όταν ήρθαν στην Ελλάδα, μαζί με τα άλλα του βιβλία, ήρθε και ένα βιβλίο, εγώ τα ψάχνα, τα βλέπα, τα έκαμνα, μικρό παιδί όμως, ούσα, μικρό κοριτσάκι, τα ψάχνα, και βρήκα ένα βιβλίο που έγραφε η ιστορία του Πέτρου Λάρα. Ναι. Αυτό το βιβλίο το πήρα και το διάβαζα, κοίταζα πότε να τελειώσω, στο δημοτικό ήμουνα. Ναι. Να τελειώσω τα μαθήματά μου να το διαβάσω. Και από εκεί έμαθα την ιστορία του Ρομπισόνα, ναι. Το αναγνωστικό του πατέρα μου. Αυτό ήταν το αναγνωστικό του πατέρα μου. Ναι, σας είπα πριν, αν προσέξατε τώρα μια λέξη, ίσως την είπα και εγώ βιαστικά, ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τα αναγνωστικά. Είναι τόσο ενδιαφέρον θέμα. Α, έτσι. Που θα κάνουμε μόνο για τα αναγνωστικά, το είπα και εγώ εκείνη την ώρα βιαστικά, αλλά θα κάνουμε στη δε περιοχή αυτή, στην Τραπεζούντα, ναι. Τα τελευταία χρόνια πρώτων γεγονότων κτλ. Ναι. Ήταν και μετά, τέλος πάντων, ήταν ένας ιεράρχης Χρύσανθος, αν έχετε ακούσει. Ο Χρύσανθος, ναι. Λοιπόν, έλεγε ο πατέρας μου. Ο αποτραπεζούντος Χρύσανθος, ναι. Έτσι ήταν αυτός, ο οποίος προστάτευσε πολύ τα γράμματα. Ναι. Όπως και άλλοι ιεράρχες, αλλά τέλος πάντων, είναι αυτή η μεγάλη ιστορία. Είχαμε πει πέρσι μια μεγάλη εκπομπή για τα σχολεία της Μέρνης και της Τραπεζούντας. Ίσως δεν την ακούσατε, αλλά όχι, δεν την άκουσα. Ναι, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Η μόνη προσθήκη σε αυτά που είπατε, μάλλον όχι προσθήκη, μια μικρή με όλο τον σεβασμό, ας το πούμε, μια διόρθωση. Υπήρχαν πολύ μεγάλα σχολεία και στην Τραπεζούντα και στη Σμύρνη, τεράστια σχολεία. Στα Γιάννενα, όπως σας είπα σε άλλη εκπομπή, πρώτα στα γράμματα, πρώτα στα γρόσια κτλ. Και έτσι πολλοί λένε. Μα με τέτοια μεγάλα σχολεία, αυτό που λέτε κι εσείς, τι κρυφό σχολείο και τι, ας πούμε, παραμύθια και τι. Εδώ είναι μια ιστορική διόρθωση να κάνω, αν μου επιτρέπετε βέβαια, και αν και εγώ έτσι με προσοχή σας άκουσα. Όταν υπήρχαν τα φροντιστήρια Τραπεζούντος, η Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, τα σχολιά του Μπαλάνου, τα μεγάλα αυτά σχολιά, τα σχολιά που γίνανε σε όλες τις κομοπόλεις με τις δωρεές των μεταναστών έξω, φυσικά δεν υπήρχαν κρυφά σχολεία. Φυσικά δεν υπήρχαν. Κρυφά σχολεία, με την έννοια αυτή που την τρέχουσα που λέμε, υπήρξαν τα πρώτα 200 χρόνια, όταν δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Όταν όλοι οι λόγοι, όλοι ανεξαιρέτως, είχαν φύγει στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, δευτερευόντως στη Γαλλία, τότε ο Γιώργος Πλήθων Γεμιστός, όλοι οι φιλόσοφοι, Θεόφιλος, ο Κουρυδαλέας, όλοι φύγαν από την Ελλάδα και επικράτησε ένα κατάμαυρο σκοτάδι για 2 αιώνες, 2,5. Πολύ αργότερα άρχισαν οι Έλληνες να προκόβουν στις παραδουνάδιες ηγεμονίες, στην Ουγγροβλαχία, στη Μολδοβλαχία, εκεί πέρα πάνω, που ήταν επίσης ένας μεγάλος προστάτης των γραμμάτων, ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας. Ξέρετε την ιστορία που ήταν ο Ιγνάτιος Άρτης κτλ. Λοιπόν, τότε πια δεν υπήρχε ανάγκη κρυφών σχολιών. Δηλαδή,
Δηλαδή, ίσως είναι λάθος. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ιστορικός επαγγελματίας κτλ. Αλλά επειδή τυχαίνει να έχω καλή μνήμη, θυμάμαι δηλαδή πολύ ακόμα. Επειδή λοιπόν υπήρχε Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, δεν είναι αυτό η αιτία να απαξιώνει κανείς το τι έγινε πριν 200 χρόνια. Αν ανατρέξετε πότε έγινε η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, πότε έγινε το φροντιστήριο Τραπεζούντος, πότε ιδρύθηκαν οι Μπαλανέα Ακαδημία στα Γιάννενα και όλα, ή αυτή του άνθιμου Γαζή στο Πήλιο, στις Μιλιές του Πηλίου. Αν ανατρέξετε πότε έγιναν αυτά. Αυτά έγιναν τα τελευταία 100 χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα τελευταία 100 χρόνια γίνανε. Τέλος, τώρα είπαμε δεν είναι αυτό το θέμα, να μην περιμένει και ο κόσμος στις γραμμές. Ορίστε, σας ακούμε. Παρακαλώ. Κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Θα παρακαλέσω. Κύριε Λογοθέτη. Ναι, πείτε καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και βάθος καρδίας. Ναι. Διότι μας ανοίγετε τους ονειρωμένους εκείνους χρόνους των παιδικών μας ετών. Και πιστεύω ότι στην δευτέρα εκπομπή που θα έχετε θα θυμηθείτε ασφαλώς για εκείνο το όμορφο περιοδικό της δεκαετίας του 50, τη ζωή του παιδιού. Βέβαια. Και τυχαίνει να έχω τα πρώτα τη στέφχη. Έτσι. Όχι είναι... αυτά τα μεγάλα που βγαίνανε μετά. Τα πρώτα τα μικρά. Αν... Ναι, τη ζωή του παιδιού που λέγαμε. Τη ζωή τη λέγαμε, αλλά βγαίναν κάτι μικρά στην αρχή, πολύ μικρά. Αυτά όχι. Τυχαίνει να τα έχω και θα τα δείτε. Έτσι, ναι. Θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε γιατί άφησε εποχή αυτό το περιοδικό. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ναι, συγχαρητήρια και πάλι εκ μέρους μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και για τη ζωή του παιδιού θα πούμε και για όλα τα περιοδικά των χρόνων εκείνων. Γιατί επίσης η ζωή του παιδιού ήταν από τα πρώτα παιδικά περιοδικά αυτού του τύπου. Βέβαια, εκκλησιαστικά περιοδικά υπήρξαν 100 χρόνια πριν τη ζωή του παιδιού. Πολύ παλιά. Αν καμιά φορά μιλήσουμε για αυτό το θέμα, θα δείτε περιοδικά που σήμερα ούτε στις βιβλιοθήκες υπάρχουν ούτε πουθενά. Εκκλησιαστικά, η Πάντερνος, ξέρω κάτι, ούτε τα ονόματα υπάρχουν σήμερα πια. Αλλά το πρώτο τέτοιο είδους περιοδικό, ας το πω εντός εισαγωγικών θρησκευτικό, ήταν η ζωή του παιδιού. Κάποια άλλα μετά, μεταγενέστερα, προς την Νίκην και ξέρω κάτι άλλο, αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα. Και υπάρχει. Καλά. Λοιπόν, καλά. Σας ακούμε, καλησπέρα. Ορίστε. Χαίρετε κύριε Λογοθέτη, από Λάρισα σας τηλεφωνώ. Χαίρετε. Πολλές ευχαριστίες. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Συγγνώμη, ναι. Λίγο χαμηλώστε, να μην ακούτε και εσείς δύο φορές τη φωνή σας. Και εγώ τέσσερις ακούγεται εδώ η φωνή. Θα με ακούτε, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε ή να πείτε, από το τηλέφωνο. Ναι, ήθελα να σας πω, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Ήθελα να σας πω, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για τις ωραίες εκπομπές τις οποίες παρακολουθώ ανελιπώς. Να είστε καλά. Για τη σχολή του Πηλίου. Δείχνει ότι και η σχολή του Πηλίου που είχε κάποια ιδιαίτερα προνόμια λόγω του ότι το Πήλιο θεωρούνταν κτήμα της μητέρας του Σουλτάνου. Της Βαλιδιέ. Μάλιστα. Της Βαλιδιέ Σουλτάνας ήταν το Πήλιο. Εν τούτης όμως και αυτό το σχολείο δεν το είχαν μέσα στην πόλη, το είχαν έξω μακριά από ό,τι μας πληροφορούν οι τότε πηγές για να μην... είναι στην μπούκα που λέμε, δηλαδή να είναι στο μάτι του στρατιωτικού διοικητού της περιοχής εκείνης. Ναι. Δηλαδή λειτουργούσε και αυτό όχι ακριβώς σαν κρυφό σχολείο, αλλά σαν σχολείο που βρισκόταν υπό κάποια επιτήρηση, ναι, ή με κάποια φοβία, δηλαδή μήπως τυχόν, γιατί οι τοπικοί άρχοντες, όχι μόνο στους δύο πρώτες αιώνες που μας βεβαιώνει ως Βορώνος, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ένας ιστορικός που δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση προς την Εκκλησία και δεν είχε λόγους να μιλάει για την Εκκλησία. Μας βεβαιώνει ότι στον 15ο μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα η Εκκλησία ήταν αυτή που καθοδηγούσε και που είχε την παιδεία στο τότε τουρκοκρατούμενο έθνος. Να σας διακόψω ένα λεπτό. Ναι, ναι. Μην κλείνετε τη γραμμή. Ναι. Μόνο να σας θυμίσω ότι οι ίδιοι Τούρκοι, τον Πατριάρχη, δεν του λέγανε Πατριάρχη στα τουρκικά, τον λέγανε Μιλέτμπασι. Ναι, Μιλέτμπασι θα πει Εθνάρχης. Έτσι. Μιλέτ με τα τουρκικά τα τότε. Μιλέτ ναι, ναι, ναι. Με τα τουρκικά τα σημερινά θα πει έθνος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, Μιλέτμπασι ήταν αρχηγός του έθνους ο Πατριάρχης. Ναι. Και αυτό που σας λέω για τα κρυφά σχολιά, τα 200 πρώτα χρόνια πώς ήταν και τα 200 τελευταία αλλιώς, όλα τα στοιχεία είναι παρμένα. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το κάνω αυτό συστηματικά, από ιστορικούς αντίθετους προς την Εκκλησία. Συστηματικά το κάνω αυτό. Μα και ο Τουρκίας, κάτι ανάλογο. Συστηματικά το κάνω αυτό για να είναι απολύτως εξακριβωμένο ότι δεν είναι από συμπάθεια σε έναν χώρο ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ναι.
Τέλος, πείτε, συγγνώμη που σας διακόψα, πείτε. Ο Τζεβδέτ Πασάς, ο οποίος είναι του Παρηγόπουλου της Τουρκίας, κάτι ανάλογο μας λέει. Ναι. Όπως επίσης για τον Πατριάρχη. Δεν τον κρέμασαν επειδή ήταν προδότης. Ούτε ο Πατριάρχης έβγαλε τον αφορισμό εκείνον. Το λέει ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος της Τουρκίας, ο Πασάς που σας ανέφερα προηγουμένως. Το έκανε, λέει, για να προφυλάξει τις παγιές των Τούρκων. Και ακολούθησαν. Είχαμε 10.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι σφάγισαν τότε. Κοντολογίες, δηλαδή, να μην σας κουράζω, γιατί κάνω κατάκριση κάτι, του χρόνου που μου δώσατε. Να σας πω κάτι κλείνοντας. Μην κλείσετε όμως ακόμα. Ναι, θέλω να πω ότι τα κρυφά σχολεία είναι πραγματικότητα. Τέλος, αυτά τα όχι μόνο για τους πρώτους δύο πρώτους αιώνες, αλλά και μετέπειτα, γιατί παρότι δεν υπήρχαν επίσημα θερμάνια από την αρχή, από την υψηλή λεγόμενη πίστη. Τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι διοικητές όμως δεν φερόντουσαν ανάλογα. Έχουμε παράδειγματα στον πόντο που αναφέρατε προηγουμένως. Μια κοινότητα Καστάνης. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να διαμαρτυρηθούν στον Πασά, τον Σελίμ, και εκείνος έστειλε πυρμάνι που λέει αφήστε τους ανθρώπους ελεύθερους να διδάσκουν την ιστορία τους και την θρησκεία τους. Δηλαδή δεν ήταν ελεύθεροι οι Έλληνες όπως ήταν σε ορισμένες περιοχές, είτε στα Γιάννα που αναφέρατε πολύ σωστά. Τέλος, ας μην επεκταθούμε στα κρυφά σχολεία, γιατί είναι άλλο το θέμα σήμερα. Εγώ σας υπόσχομαι, καταρχάς ευχαριστώ. Όχι, μια χαρά τα είπατε. Εγώ ευχαριστώ. Να παρακαλέσω μισό λεπτό έμεινε να μην πάρουμε άλλο τηλέφωνο. Εξάλλου, τη μεθεπομένη Δευτέρα, εκτός ανθρωπίνου απρόπτου βέβαια, θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα με τα περιοδικά. Μια παρένθεση μόνο, ολοκληρώνοντας την εκπομπή. Ξέρετε, η ιστορία η επίσημη είναι γραμμένη με τρόπο που είναι και λίγο προβληματικός. Και κανείς πρέπει, αν θέλει την πραγματική εικόνα, να ανατρέχει στα παλιά. Μια λέξη μόνο επειδή το θυμηθήκατε εσείς. Αν υπάρχει ελληνικό έθνος, αν υπήρξε αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, οφείλεται σε δύο ανθρώπους. Σε δύο ανθρώπους οφείλεται, μόνο και αποκλειστικά. Στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο και στον Οθωμανό, ας τον πω αρχιεπίσκοπο, σε Ιχουλισλάμ στα τουρκικά, της εποχής εκείνης, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον οποίον σκότωσαν μετά γιατί αρνήθηκε να εκδώσει αυτό αποκεφαλισμού καταστροφής των Γρεκών, των Γραγιάδων, και τον κρέμασαν και αυτόν μετά, τον σκότωσαν, όπως και τον Πατριάρχη. Σε αυτούς τους δύο οφείλεται το ότι υπάρχει ελληνικό έθνος. Και τον έναν από τους δύο, ευχερός, και μάλιστα να σας πω και τελειώνοντας και κάτι άλλο. Επειδή όπως κατά καιρούς βλέπετε, έχω ένα αρχείο παλαιών βιβλίων το οποίο είναι ενδιαφέρον αρχείο. Πάντα σκέφτομαι, αλλά όλο σκέφτομαι και όλο από την πολλή δουλειά και από τα πολλά της απασχόλησης, να μπορούσα να είχα τον χρόνο να εκδώσω ένα βιβλίο, όχι με δικά μου γράμματα, με δικά μου αυτά μέσα, πώς το λένε, σκέψεις, να εκδώσω ένα βιβλίο, μια συλλογή όλων των κειμένων που έχουν γραφτεί για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο την εποχή εκείνη από Έλληνες, φίλους και αντιπάλους της Εκκλησίας. Θα ήταν ένα έργο αυτό το οποίο δεν θα είχατε ξαναδεί. Και σας λέω ότι γραμμή δεν θα έχει δική μου μέσα. Για να μην θεωρηθεί ότι περί αυτολογώ. Ούτε γραμμή δική μου θα έχει. Τίποτα. Να βλέπατε τι έχουν πει για αυτόν τον άνθρωπο. Ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών θα πει χωρίς δεύτερη άποψη, χωρίς άλλη άποψη. Για αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι ανεξαιρέτως οι σύγχρονοι του. Φίλοι και εχθροί της Εκκλησίας. Τέλος πάντων. Τώρα όνειρα και σχέδια και αυτά τα οποία. Είναι εύκολο να τα λέμε και δύσκολο να τα κάνουμε. Τέλος πάντων, ας δούμε το κοντινό μέλλον της μεθεπομένης Δευτέρας, λοιπόν, και ας αφήσουμε αν μπορούμε να γράψουμε κάτι και πότε και πώς. Λοιπόν, σταματώντας εδώ, σας υπενθυμίζω ότι περί τα μέσα του Απριλίου, απλώς λόγω της δικής μου απουσίας εκτός Θεσσαλονίκης, δεν κάναμε την προηγούμενη Δευτέρα εκπομπή, ήταν η μέρα του παιδικού βιβλίου. Θεώρησα λοιπόν, και μάλλον είχα δίκιο, αν κρίνω από τη δική σας συμμετοχή, ότι ήταν ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαμε να αφήσουμε χωρίς να το συζητήσουμε, μια που δεν το συζητήσαμε και ποτέ. Συζητώντας όμως για το παιδικό βιβλίο, αυτονοήτως είναι τόσο το υλικό πολύ και ενδιαφέρον κτλ., που δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτα για μια παράμετρο της ίδιας ακριβώς ιστορίας, που είναι το παιδικό περιοδικό, που και με αυτά μεγάλωσαν δύο-τρεις γενιές, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας γενιά. Σας επαναλαμβάνω, εκτός ανθρωπίνου απρόβλεπτου, πάντα να λέμε
γιατί ουδές γνωρίζει τι τέξεται η Πιούζα, τη μεθεπομένη Δευτέρα, μετά δηλαδή την Δευτέρα της Δευτέρας ημέρας του Πάσχα, τη μεθεπομένη Δευτέρα, αν θέλετε βέβαια και εσείς όπως φαίνεται θέλετε να μιλήσουμε για τα παιδικά περιοδικά. Επί του παρόντος, σταματούμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και εύχομαι κι εγώ από καρδίας καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και όλοι να είστε καλά, να είμαστε καλά. Και κυρίως η πατρίδα μας να είναι καλά. Μια λέξη λέμε, πολλά καταλαβαίνετε εσείς. Η πατρίδα μας να είναι καλά. Επί του παρόντος, καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.